Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο, 107,4. Εδώ είμαστε, μπορεί εσείς να μένετε σπίτι, όπως και ο φίλτατος κύριος Τρέγιας. Καλησπέρα Τάσο. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Τι κάνετε, πώς είστε, η υγεία σας? Τι να κάνουμε ρε φίλοι, η υγεία μας, δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά, πρέπει να είμαστε καλά, γιατί εσύ όπως γνωρίζεις, είμαι σε μια εργασία η οποία απαιτείται να έχω την υγεία μου, διότι το αντικείμενο εργασίας μου είναι πάρα πολύ ευαίσθητο, δεν θέλω να επεκταθώ σε κάτι παραπάνω, οπότε πρέπει να προφυλαχτούμε, οπότε οι εκπομπές θα συνεχιστούν κανονικά οι δικές μας. Απλά εσύ είσαι ο ήρωας αυτή την στιγμή. Κολοκοτρώνεις. Θα είσαι, όχι. Είναι ρε φίλε, όπως και να το κάνεις, είναι το κάτι παραπάνω. Το να είσαι στο στούντιο εσύ και εγώ στο σπίτι, okay. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Εντάξει, εντάξει, δεν έγινε τίποτα. Λοιπόν, ξέρεις εσύ να μπούμε λίγο στα διαδικαστικά, να διαβάσω εντάξει τον βασικό υποστηρικτή της εκπομπής που είναι η Mazda. Θα τα λέμε βέβαια, θα τα λέμε εδώ σε καθημερινή βάση με όλους τους φίλους ακροατές. Είναι κανονικά σαν να κάνουμε εκπομπή μαζί από το στούντιο. Θα ανοίξουμε και αμέσως γράμμες. Έτσι θέλουμε λίγο. Σήμερα εγώ. Εννοείται. Όπως ξέρεις, είμαι και λίγο. Σήμερα τελειώσαμε με το μπάνιο. Είμαι νεκρός. Όταν σου λέω νεκρός, είμαι μια κράμπα που περπατάει. Λοιπόν, μέσα. Λίγο ήταν. Ναι, αλλά θα το κοραγουστάρεις, φίλε. Ναι, εντάξει. Να σκεφτείτε τώρα. Αύριο θα το εγκαινιάσω εγώ. Να σου πω την αλήθεια. Ναι. Σήμερα το απόγευμα τελειώσαμε. Χαρτιά υγείας πήρες? Χαρτιά πήραμε για 2 μήνες. Έχουμε χαρτί υγείας. Όχι ψέματα λέω. Αύριο θα πάρουμε. Πιστεύω έτσι που μπαίνουν 2-2 στα σούπερ μάρκετ. Θα πάμε πρωί-πρωί. 2-2. Ναι. Πολύ αισιόδοξο είσαι. Ένας-ένας και με κάρτα. Ένας-ένας και με κάρτα. Κάρτα δηλαδή, τι είναι κάρτα αυτή? Δηλαδή νούμερο όπως την τράπεζα, στο ΙΚΑ. Σε βγάζουν μια κάρτα ρε παιδί μου. Ναι. Σε βγάζει μια κάρτα το σούπερ μάρκετ. Πήγες προφανώς εσύ, έτσι. Πήγες στην είσοδό σου τέλος πάντων. Πήγες σήμερα προφανώς και ξέρεις, εγώ δεν πήγα σήμερα. Όχι, δεν πήγα. Είδα λίγο στο ίντερνετ, αλλά δεν το ξέρω καλά το θέμα. Πήγα, ψώνισα την Παρασκευή μαζικά. Όχι όμως σε είδη πρώτης ανάγκης της. Αυτά δηλαδή που κυκλοφορούν τώρα. Κοίτα, θα το δούμε αύριο στην πράξη έτσι κι αλλιώς. Αντισηπτικά και τέτοια. Αυτό λίγο να το ξέρει ο κόσμος. Είναι μεγάλη χαζομάρα να πηγαίνουμε και να παίρνουμε 5-5 αντισηπτικά ή 7-7 ή 8-8. Γιατί εσύ μπορεί να πάρεις 10 αντισηπτικά, να καλυφθείς ρε παιδί μου για το επόμενο δίμηνο. Ναι. Έτσι λέω εγώ τώρα. Ξέρω ότι θα πεις. Και ο διπλανός σου να μην έχει. Ναι, περίμενε. Είσαι εντάξει, δεν ο διπλανός όμως θα σε κολλήσει. Πρόλαβα και άκουσα λίγο. Σου λέω προσπάθησα να κοιμηθώ, δεν μπόρεσα. Αλλά ναι, άκουσα λίγο έτσι, ναι, λαγοκυμπόμουν και άκουσα ειδήσει. Λέει μέχρι 3 αντισηπτικά λέει θα μπορεί να παίρνεις. Για να φτάσουν λέει για όλους. Βάλανε όριο. Ναι, βάλαν 3 αντισηπτικά λέει. Ναι. Τώρα στα χαρτομάντιλα δεν ξέρω τι βάλα στα αυτά τα. Ξέρεις τα μαντήλια με το υγρό πάνω. Εντάξει, τα μωρομάντιλα. Εντάξει. Θα το συνηθίσουμε. Εντάξει, είναι. Θα το συνηθίσουμε όλοι μας. Είναι θέμα χρόνου, παιδιά. Πρέπει όλοι να ευαισθητοποιηθούμε, να ενδιαφερθούμε πρώτα απ' όλα για τον εαυτό μας, για τα παιδιά μας, τις οικογένειές μας, τις μανάδες μας, πατεράδες μας, παππούδες, γιαγιάδες και μετέπειτα για τον συνάνθρωπό μας. Αυτό απαιτεί μεγάλη υπευθυνότητα από όλους μας. Από όλους μας, επαναλαμβάνω. Όποια θέση και αν κατέχουμε, ό,τι όνομα και αν έχουμε, ό,τι ιδιότητα και αν έχουμε μέσα στη ζωή μας. Είτε είμαστε ιερωμένοι, είτε είμαστε πολιτικοί, είτε είμαστε απλοί πολίτες κτλ. Πρέπει όλοι να αντιληφθούμε ότι αυτή τη στιγμή η παγκόσμια υγεία νοσεί από έναν ιό ο οποίος είναι είναι μια άγνωστη μορφή γιατί μεταλλάσσεται. Εδώ υπάρχουν άρρωστοι οι οποίοι δεν έχουν και συμπτώματα. Ωραία, εντάξει, αυτά άσε λίγο, άσε θα τα πούμε σε λίγο πιστεύω και με τον κόσμο, έτσι. Δώσε μου λίγο ένα λεπτό. Καταρχήν να χαιρετήσω τον Γιάννη τον Ζυγκόλη. Λογικά κλειστά είναι ο χώρος εργασίας του. Ναι, κλειστά είναι. Με έστειλε την Παρασκευή που έκανα εκπομπή. Ναι, κλειστά, λογικό είναι. Μου είπε ότι είναι κλειστά και τώρα θα μας ακούει λέει, το Παρασκευή. Βέβαια. Γιατί και το Χρήστο τον Ζυγκόλη, έτσι. Και το Χρήστο. Ναι, και τους δύο, και τα δύο τα αδέρφια, και τον Γιάννη και τον Χρήστο να του στείλουμε τα χαιρετήσματα. Στο Φαμιλιάνο. Λοιπόν, να πω ότι. Γιατί σου λέω έτρεχα σήμερα με λεκάνες, με νυπτήρες, με αυτά. Πάθαμε και μια αβαρία. Είδα ότι τα εμπορικά, και εγώ να τώρα ανοίγω συζήτηση πριν πω τον βασικό υποστηρικτή της εκπομπής, ήταν ανοιχτά. Δηλαδή, για ρούχα, παπούτσια, αυτά. Νομίζω αύριο είναι τελευταία μέρα.
Ναι, αύριο τετάρτη, τελευταία μέρα, Τετάρτη κλείνουν και αυτά. Ναι, μου φάνηκε περίεργο. Τετάρτη κλείνουν και τα εμπορικά. Η Τσιμισκή ήταν όλη ανοιχτή δηλαδή. Η Τσιμισκή ήταν όλη ανοιχτή. Μέχρι νεοτέρας, γιατί ο Έλληνας, ρε φίλε, νομίζω ότι είναι λίγο αφελέστατος. Πες λίγο τα διαδικαστικά μπαμπάμ. Λοιπόν, να διαβάσω, να ευχαριστήσουμε τη Μάζδα Μανατίδης που για άλλη μια βραδιά είναι εδώ βασικός υποστηρικτής της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Μάζδα Μανατίδης, η καρδιά της Μάζδα χτυπάει ανατολικά στην Παπάφη, στη Μάζδα Μανατίδης. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Μάζδα. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή CBS RX. Μάζδα Αμανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Μάζδα έχει το μάστορά του και είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης στο Μάζδα είναι ένα στην πόλη και είναι στην Παπάφη 205. Τηλέφωνο 2310 924 931 για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία έχετε όσον αφορά τη Μάζδα Αμανατίδης. Λοιπόν, να πούμε λίγο και το φίλο μας τον Τεχλικίδη Ισακ. Ναι. Το πρατήριο Εγώ Καυσίμων, το Χλικίδη Ισακ, είναι κοντά μας και αυτός σήμερα, άλλο ένα βράδυ. Καλή εβδομάδα να πούμε σε όλους τους καλούς φίλους υποστηρικτές. Λοιπόν, ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου, παιδιά, που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Τι εννοούμε, πηγαίνετε Ανδρέα Παπανδρέου 225 στην Νεάπολη, στο Γεφυράκι των Μετεώρων. Δίπλα, γεμίζετε το ρεζερβουάρ σας με ενισχυμένο καύσιμο, παρακαλώ, και πληρώνετε στην τιμή του απλού. Καθημερινά μπορείτε να το κάνετε αυτό, όχι μια φορά την εβδομάδα ή δύο φορές το μήνα. Για εσάς που θέλετε πετρέλαιο θέρμανσης, καλείτε στο 611-256, 2310-612-56 και σε χρόνο ρεκόρ ο φίλος Ισακ έρχεται με το βιτίο του και σας γεμίζει δεξαμενή σας με ποιοτικό ελεγμένο καύσιμο, μεγάλη συνέπεια και τιμιότητα. Σας γεμίζει δεξαμενή σας με ποιοτικό καύσιμο στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Άλλωστε, η καλύτερη εξυπηρέτηση είναι και η δική μας ευχαρίστηση για τον Τεχλικίδη Ισακ. Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω. Θα αργωνωθούμε για τους υπόλοιπους φίλους, τις υποστηρικτές εκπομπής από την αυριανή ημέρα, γιατί σήμερα γίνανε όλα μπαμπαμ. Καλά, εντάξει. Και εμείς, όπως λες, σε χαρτογράφικα νερά πατάμε, έτσι. Εντάξει. Όταν το λες συνέχεια και εγώ τώρα αυτό την Μάζδα Μανατίδης, μπορώ να σου πω και το τηλέφωνο, πιστεύω το δικό μου μπορεί να το ξεχάσω, της Μάζδα Μανατίδης, λίγο δύσκολο. Λοιπόν, να ανοίξω να πω, θα έχουμε ανοιχτές γραμμές συνέχεια, έτσι, αλλά από αυτή τη στιγμή μπορεί να καλεί ο κόσμος. 2310, πήγα, θα έλεγα 924-931. 2310-287 και 3 οχτάρια. Όπως καταλαβαίνετε, το ξέρει πολύ καλά ο κόσμος, προτεραιότητα πλέον δεν είναι τα αθλητικά, που δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώς αγωνιστική δράση και δεν ξέρουμε τι θα γίνει βασικά. Δεν ξέρω αν έχεις εσύ τι μπορεί να γίνει. Αν θα συνεχίσει, δηλαδή, άκουσα μία-δύο απόψεις. Έτσι, μίλησα τηλεφωνικά με ένα-δύο φίλους. Ο ένας μου είπε ότι θα διακοπούν τα πάντα. Και του λέω, εντάξει, λέει πρωτάθλημα, ας πούμε, λέει Ολυμπιακός. Λέω το κύπελο, άντε, το πρωτάθλημα το πήρε ο Ολυμπιακός. Το κύπελο, ποιο θα το πάρει. Να ξεκινήσουμε. Ναι. Να πούμε, θέλω να πω ότι πλέον αυτά έχουν περάσει δεύτερο, τρίτο, τέταρτη έτσι, προτεραιότητά μας. Προτεραιότητα είναι αυτό που είπες εσύ στην αρχή. Οι πληροφορίες λένε από την UEFA μεριά πως το ποδοσφαιρικό μέλλον της φετινής σεζόν θα κριθεί κατά πάσα πιθανότητα από την αυριανή τηλεδιάσκεψη που θα υπάρχει ανάμεσα στην UEFA με τις 55 χώρες μέλη της, και υπάρχουν ζάχο και φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, ούτε λίγο ούτε πολύ, 4 σενάρια τα οποία είναι προς εξέταση. Δεν άκουσα, σου είπα, μέχρι αργά το απόγευμα ήμουνα με το μπάνιο, οπότε δεν άκουσα τίποτα, δεν ξέρω τίποτα. Δηλαδή, και τώρα που ήρθα, τα ποδαράκια μου οδήγησαν προς τα δω. Κατάλαβα. Τελείωσε αυτόματα. Πάμε. Δεν ξέρω τίποτα, οπότε μου λες, λοιπόν, και σχολιάζουμε και φυσικά και ο κόσμος. Η UEFA έκρινε ότι δεν μπορεί, ρε παιδί μου, να πάρει μια αυθαίρετη απόφαση από μόνη της και επέλεξε να γίνει μια τηλεδιάσκεψη με τις 55 χώρες οι οποίες είναι μέλη στην UEFA για να πάρθει μια απόφαση μέσα από διάλογο ανάμεσα στις πλευρές. Θα ακουστούν όλες οι απόψεις αύριο, όπως και η γνωμοδότηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, σε συνδυασμό από τις γνώμες από τις 55 χώρες που θα υπάρχουν και με τη γνωμοδότηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, θα βγει μια απόφαση. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 4 σενάρια τα οποία κυκλοφορούν. Ωστόσο, να τονίσουμε ότι κανένα από αυτά δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε
ως επικατέστερο ότι θα ισχύσει. Το πρώτο σενάριο ποιο είναι? Ότι υπάρχει περίπτωση να περιοριστεί ο κορονοϊός με τα μέτρα που έχουν πάρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να επανέλθει η κανονικότητα και να ξαναρχίσουν εκ νέου τα πρωταθλήματα. Με βάση τα όσα γνωρίζουμε, ο ιός, από ό,τι λένε φίλε Ζάχο και φίλοι ακροατές, δεν έχει φτάσει ακόμα στο πικ, στην έξαρσή του δηλαδή. Εκτός αν εξαιρέσουμε την Ιταλία, που έχουμε 100 νεκρών εκεί, τι γίνεται, επειδή μου ξέφυγε πολύ, και την Ισπανία. Δεν πήραν τα κατάλληλα μέτρα από την αρχή γι' αυτό. Κάτι που κάναμε νομίζω εμείς, έτσι το έχουμε. Ναι, θεωρώ. Αυτό είναι πολύ καλό που είναι. Λοιπόν, υπό αυτές λοιπόν τις συνθήκες, είναι αδύνατη η επιστροφή στην κανονικότητα των πρωταθλημάτων νωρίτερα από τις αρχές Μαΐου. Αρχές Μαΐου. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δημιουργεί ασφιχτικές συνθήκες ημερομηνιών. Γιατί για όσους γνωρίζετε, θα ξεκινούσε το Euro θεωρητικά πάντα στις 12 Ιουνίου. 12 Ιουνίου ήταν να ξεκινήσει το Euro. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα σενάριο, να πάνε όλα καλά, ας πούμε, και να ξεκινήσουν αρχές Μαΐου τα πρωταθλήματα. Το δεύτερο σενάριο είναι το να συντομεύσουν τα πρωταθλήματα, δηλαδή να τα φέρουν στο τέλος, να λήξουν τα πρωταθλήματα, όπου αυτό είναι εφικτό. Να υπάρχει ένα πιθανό Final Four ανάμεσα στις 4 πρώτες ομάδες, να υπάρχουν υβριδικά play-off για την Ευρώπη και για υποβιβασμό. Οτιδήποτε μπορεί να συντομεύσει δηλαδή και να γίνει πιο γρήγορα αυτή τη σεζόν. Κάτι τέτοιο εξετάζεται, αυτό το σενάριο Ζάχο, για Ελλάδα. Εξετάζεται ακόμα και για το Champions League, ναι, όπου έχει πέσει στο τραπέζι για συζήτηση. Λοιπόν, ναι, και να πούμε ότι το Champions League σήμερα και το Final Four νομίζω είναι προγραμματισμένο στην Κωνσταντινούπολη. Αν θυμάμαι. Final Four πού? Στο ποιο? Στο μπάσκετ, δεν κατάλαβα τι λες, sorry. Γιατί βλέπω εδώ και ένα μήνυμα. Ναι, ναι, ναι. Για το Champions League. Το Champions League που είναι προγραμματισμένο. Α, το Champions League ο τελικός, δεν θυμάμαι, δεν θα σε γελάσω. Όχι. Κωνσταντινούπολη, δεν νομίζω. Μας βοηθήσουν λίγο οι φίλοι, δεν το θυμάμαι. Σου λέω, είμαι και σε μια κατάσταση. Είμαι σε μια κατάσταση. Λίγο... Λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο σενάριο. Πάμε στο τρίτο σενάριο. Το τρίτο σενάριο είναι η ματέωση τη σεζόν. Τι σημαίνει αυτό? Τι ματέωση, για να πω απλά ερωτηματικά. Αν υποθέσουμε τη σεζόν λίγη τώρα, δημιουργούνται ερωτήματα αναφορικά με τον πρωταθλητή, τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, δηλαδή ποιο θα βγει Ευρώπη, ποιο θα βγει Champions League, ποιο θα βγει Europa League κτλ. Αλλά και για τις ομάδες που υποβιβάζονται. Αυτό είναι το τρίτο σενάριο. Κάπου εδώ δηλαδή έρχεται ένας διαχωρισμός. Αυτό για την Ελλάδα μπορείς να πεις ότι τελείωσε, θα πει δεν έχει play-off. Τώρα κάποιοι θα δυσαρεστηθούν, κάποιοι θα γελάσουν. Μπορεί να πει στην Αγγλία που δεν έχει τελειώσει, τι θα πούν στην Αγγλία δηλαδή? Επειδή δεν είναι όλες οι λίγκες το ίδιο, αυτό είπα. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, ένας μεγάλος διαχωρισμός ανάμεσα στις λίγκες. Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει τελικός Κωνσταντινούπολη. Κωνσταντινούπολη, εγώ καλά το είπα. Ναι, Κωνσταντινούπολη, ναι. Θυμόμουν, ναι, αλλά δεν ήμουν σίγουρος. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο πρόεδρος λοιπόν της Ισπανικής Ομοσπονδίας, ο κύριος Χαβιέρ Τεμπάς, είπε πως αν η σεζόν λήξει τώρα, σήμερα ρε παιδί μου, τότε ζημιά για τους συλλόγους, ακούστε λίγο, θα φτάσει τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Στην Premier League η χασούρα θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Τίθεται λοιπόν ανοιχτά θέμα βιωσιμότητας, όπως καταλαβαίνει Ζάχο, όλων των ομάδων. Λοιπόν, θεωρείται βέβαιο ότι οι μεγάλες λίγκες, τα μεγάλα πρωταθλήματα, θα πιέσουν με κάθε τρόπο να συνεχιστεί. Φυσικά, φυσικά. Και να ολοκληρωθεί αυτή τη ζωή, γιατί είναι πάρα πάρα πολλά. Ειδικά η Αγγλία με τίποτα. Ειδικά η Αγγλία με τίποτα. Μπορεί να παίζουν και όλο το καλοκαίρι αυτοί. Να μην σταματήσουν καθόλου. Δεν το... Ναι. Λοιπόν, πρωταθλήτρια λοιπόν σε αυτό το σενάριο, η ομάδα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κορυφή, ευρωπαϊκό εισιτήριο σε όσους βρίσκονται στην ευρωπαϊκή ζώνη, τη στιγμή της διακοπής και κανένας υποβιβασμός. Λοιπόν, η Λίβερπουλ καημένη να μην δει μετά από 30 χρόνια πρωτάθλημα. Ωχ, τι Λίβερπουλ, ρε. Μία η Λίβερπουλ και μία εμείς ο Άρης φτάσαμε, έχουμε φτάσει στην πηγή να πούμε. Κάτσε, δεν άκουσες ακόμα. Τι γίνεται? Υπάρχει το τέταρτο σενάριο. Ποιο είναι το τέταρτο? Πέφτει ο Άρης. Το τέταρτο λοιπόν σενάριο. Τι λέει? Αφορά την πλήρη ακύρωση της σεζόν. Όχι, ρε. Τι εννοούμε? Τι εννοούμε με αυτό? Ωραία. Κανένας πρωταθλητής. Ναι. Κανένας υποβιβασμός. Ωραία. Μία σεζόν σαν να μην έγινε ποτέ. Και Ευρώπη, και Ευρώπη ποιος θα παίξει του χρόνου? Ποιος θα πέσει? Ποιος θα πέσει? Θα σου πω. Θα σου πω. Σε αυτή λοιπόν την ακραία περίπτωση που συζητάμε, αλλά είναι
ένα από τα τέσσερα σενάρια που θα συζητήσουν αύριο στην τηλεδιάσκεψη της UEFA. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις θα έχουν οι ίδιες ομάδες που είχαν στο ξεκίνημα της φετινής ευρωπαϊκής σεζόν. Άντε, και αυτό έχει στην ίδια διοργάνωση. Εκκινώντας φυσικά από την ίδια φάση. Πάει ο Ολυμπιακός, τον κατέστρεψε. Ναι, αλλά ποιος πέφτει και ποιος ανεβαίνει. Αυτό λοιπόν, δεν μας το λέει. Αυτό έχει μια λογική μέχρι εδώ το σενάριο. Ποιος πέφτει. Λοιπόν, κανένας πρωταθλητής, κανένας υποβασμός σου λέει. Σαν μια σεζόν ή σαν να μην έγινε. Δεν πέφτει κανείς, δεν παίρνει κανείς το πρωτάθλημα. Ναι, ρε φίλε, ένα λεπτό. Στη Β' Εθνική τώρα είναι τα Γιάννενα π.χ. που έχουν ανέβει. Τι θα κάνουν, δεν θα ανέβουν. Από ό,τι λέει εδώ. Όχι. Συμμετοχή στις ευρωπαϊκές, σε αυτή την ακραία περίπτωση, συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις θα έχουν οι ίδιες ομάδες που έκαναν στο ξεκίνημα της φετινής ευρωπαϊκής σεζόν και στην ίδια διοργάνωση. Ωραία. Λέει αυτό για την Ευρώπη. Αυτό είναι σωστό. Γιατί, έχει λογική. Ναι, το άλλο λέει κανένας πρωταθλητής, κανένας συμβασμός, μία σεζόν σαν να μην έγινε ποτέ. Άρα θα ξαναρχίσουμε με τις ίδιες ομάδες. Από την αρχή. Ναι, άρα τα Γιάννενα π.χ. θα ξαναπαίξουν Β' Εθνική παραδείγματος. Αυτοί που πέσαν πέρσι θα ξαναπαίξουν Β' Εθνική. Ναι, λίγο. Έτσι λέει. Εντάξει. Τι να σου πω τώρα. Εντάξει, δεν το βλέπω. Τα πρώτα δύο πιο πιθανά μου φάνηκαν. Το τρίτο και το τέταρτο τα βλέπω λίγο έτσι. Ναι. Too much. Εμένα δεν με χαλάει το τέταρτο. Καλά, ούτε εμένα με χαλάει, να σου πω την αλήθεια. Εγώ θέλω να γίνει το κύπελο βασικά. Για το κύπελο δεν λέει τίποτα. Ναι, το κύπελο δεν λέει τίποτα. Γιατί και εμείς το λέμε. Κύπελο εμείς ικανείς και μάλλον ο κανείς θα πάει. Μάλλον κοντά είμαστε το κανείς. Για τον κύπελο δεν λέει τίποτα η UEFA. Όχι κανείς. Κυπελούχος θα είναι ο Περσίνος, ο Πάου. Μα τι να κάνουμε, αφού έτσι λέει το σενάριο. Δηλαδή, ταμπλούχος άλλη μία χρονιά, αν επικρατήσει το δεύτερο σενάριο, ταμπλούχος άλλη μία χρονιά θα είναι ο Πάου. Δηλαδή, δεν μετράει και το 4-2, έτσι. Δεν μετράει τίποτα. Πω, δάκτυλος του Πάου, πω, οι άνθρωποι έχουν εισχωρήσει και στην UEFA, όχι η ΕΠΟ. Οι άνθρωποι έχουν φτάσει και στην UEFA οι άνθρωποι. Πώς θα γίνει να εισχωρήσουμε άνθρωποι με τη διάσκεψη της UEFA να τους στήσουμε να κάνουμε το δεύτερο σενάριο. δύσκολο το τέταρτο. Εντάξει, θα είναι και άδικο για, τουλάχιστον για αυτούς. Κοίτα, σαν λογική να μην πέσει κανείς, να ξαναγίνει, έχει λογική και να βγουν Ευρώπη οι ομάδες. Αλλά αυτές που πέσανε, είναι σαν να τους λες μία χρονιά έκατσε στη Β', ειδικά τα Γιάννενα που ανεβαίνουν, έχουν ανέβει και όλα σε τους πίσω τους Γιάννιώτες. Άντε πάνε πες τους. Τι τους πεις. Εντάξει, θεωρώ ότι δεν υπάρχει περίπτωση να επικρατήσει ο τέταρτος σενάριο. Και εγώ έτσι λέω, αλλά ανάλογα και τι θα πει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για να ξεφύγουμε λίγο από το καλαμπούρι, αν και το χρειαζόμαστε πάρα πολύ, παιδιά, αυτές τις μέρες το γέλιο. Και καλά θα είναι μέσα από αυτή την εκπομπή, από την εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα, εδώ με Ζάχο Ντρούλινγκ και Τάσο Τρέγια. Εμείς θα προσπαθούμε καθημερινά να δίνουμε το χαμόγελο στον κόσμο. Θα πιάσουμε και άλλα θέματα, έτσι, και λίγο. Ναι, θα πιάσουμε με τις γνωστές ατάκες μας. Εντάξει, θα πιάσουμε και λίγο τώρα. Με τη γνωστή κόντρα μας, με τη γνωστή αντιπαράθεσή μας. Δύο εβδομάδες. Αλλά πάνω απ' όλα με όριο. Εντάξει, ίσως κάποιες φορές στον 1,5 χρόνο και παραπάνω που κάνουμε κομπές, κοντεύουμε δύο, Ζάχο, ναι. Να ξεφύγαμε κι εγώ, να ξεφύγεις κι εσύ. Αλλά αυτό πιστεύω ότι είναι λογικό σε μια ζωντανή εκπομπή ανάμεσα σε ένα Παοξή και σε ένα Αριανό. Είναι πολύ λογικό. Να συμβεί και νομίζω ότι και λίγα έγιναν. Λίγα, πολύ λίγα έγιναν. Είμαστε παράδειγμα προς μίμηση. Προς αποφυγή και μίμηση. Λέω ότι αυτές δύο εβδομάδες τώρα. Να τα γένια μας. Ναι, εκτός αν γίνει κάτι άλλο, τι να πω. Εκτός αν γίνει την απαγόρευση κυκλοφορίας, έχουμε και αυτό που δεν το έχουμε δει, ας πούμε, αλλά ποτέ μιλες ποτέ. Σε αυτές δύο εβδομάδες θα έχουμε έτσι, θα πούμε και άλλα πραγματάκια, μια που δεν θα υπάρχουν και αθλητικά δρόμενα. Εννοείται. Θα πούμε και άλλα πραγματάκια. Εννοείται. Έτσι μπορούμε να κάνουμε και κάτι flashback. Είχαμε κάνει ένα ωραίο flashback έτσι, που συζητούσαμε ξεκινήσαμε και πήγε σχεδόν όλη η εκπομπή με δεκαετία 80, με δισκοτέκ, με τέτοια. Μένω μου αρέσει αυτό το θέμα. Πάντα, ναι, εντάξει, μπορούμε να πούμε, δηλαδή ευκαιρία, υπάρχει γκάμα, να πούμε ευκαιρία, και άλλα πραγματάκια. Αυτές τις ημέρες είναι ευκαιρία πραγματικά να ανακαλύψει ο κόσμος. Μια άλλη πλευρά μας, έναν άλλον. Ότι δεν είμαστε μόνο αθλητικά, έτσι. Μέσα από πολλά θέματα, αλλά να ανακαλύψουμε και εμείς τους φίλους μας ακροατές, τους πιστούς ακροατές της Μαρμίτας, μια άλλη πτυχή του εαυτού τους πέρα από τα αθλητικά. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ευκαιρία και για τους δύο. Λοιπόν, θα κόψω τότε. Είναι 9:30 να πάμε να ακούσουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσύ μένεις εκεί που είσαι. Α, έχουμε γραμμή, ρε φίλε. Κάτσε, θα πάρουμε τη γραμμή. Πάρτε γραμμή. Ναι, όντως. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Ναι, ναι.
Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Πρώτος είμαι. Πρώτος, πάντα πρώτος. Έλα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Δεν μου λες, Ζάκο, εσύ είσαι, πού είσαι στο στούντιο και ο Τάσος είναι εκτός. Καλώς ήρθες, σπίτι, ξάπλα, φραπεδιά και μπριζόλα. Α, τηλεδιάσκεψη κάνετε. Τηλεδιάσκεψη, σαν και αυτή τη σουέφα θα κάνουμε. Έτσι θα κάνουμε. Λοιπόν, Ζάκο, την προηγούμενη εβδομάδα σε έψαχνα γιατί, για να σε επιπλήξω για ποιο θέμα. Για τη Μάντσεστερ. Παίρνει ένας της Λίβερπουλ, βέβαια, ναι. Και λες, διάλεξα τον Άρη της Αγγλίας. Κάποιο λάθος έκανες. Όταν ήμουν εγώ, όχι, κάτσε. Είπα. Πρόσεξε, ο Άρης όμως που είπες της Αγγλίας είχε ένα Champions League πρώτη αγγλική ομάδα το 68. Εντάξει, αυτά τα ξεχνάς, εντάξει, εσύ. Εννοώ ότι όταν ήμουν, όταν ήμουν έφηβος και διάλεξα τη Μάντσεστερ, ήταν μεταξύ 5ης και 10ης θέσης. Έτσι ήταν. Κέρδισε. Θυμάμαι, είχε κερδίσει με Norman Whiteside 2-0. Με το Old Trafford. Στο 80 κάτι πήγες. 81-82 είναι αυτό. Και είχε γίνει, φωταγωγήθηκε το Μάντσεστερ όταν την κέρδισε τη Μάντσεστερ. Εσύ δεν πρόλαβες κάτι Λου Μακάρι και Γκόρντον Μακουίν και... Λίγο, Λου Μακάρι λίγο, πολύ λίγο. Πολύ λίγο. Λοιπόν. Εγώ πρόλαβα, μα εγώ έγινα από το τελικό του 77 United που κερδίσαμε τη Λίβερπουλ. Κάτσε ρε, πόσο αν επιτρέπετε, δηλαδή πόσο χρονών είσαι. Εγώ, 55 εγώ. Είσαι λίγο μεγαλύτερο. Ναι, εντάξει, είσαι λίγο, είπαμε. 12 χρονών. Τότε και ήταν όλοι ήταν με τη Λίβερπουλ. Ναι, ήταν. Λέω γιατί εγώ πήγα. Ναι. Η Λίβερπουλ τότε έπαιρνε το πρωτάθλημα πίσω από το άλλο. Δίδασε και ποδόσφαιρο. Όχι, πρόσεξε, τότε δεν το είχε πάρει το πρωταθλητριόν ακόμα. Πρώτα έγινε το τελικό του κυπέλλου της Αγγλίας και μετά πήρε δύο κολλητέα της Champions League. Πήρε δύο συνεχόμενα. Έχεις δίκιο. Ναι, αλλά ναι. Τότε η Μάντσεστερ στο πρωτάθλημα έβγαινε 5η, 6η, 7η, 8η, έτσι έβγαινε. Ναι, αλλά ο άλλος της Λίβερπουλ που σε πήρε, εγώ όμως ήμουνα τόσο πίσω, αλλά δεν την τεμαράζ έκανα και είμαι πάνω τώρα στα προβλήματα. Ναι, τώρα είμαστε, άλλαξαν οι ρόλοι. Τι να κάνουμε. Αυτό θέλω να του πω. Έλεγα στο φίλο, δεν θυμάμαι κάποιο φίλο. Είναι ότι όταν διάλεξα ομάδα δεν πήρα την πρώτη, δεν πήρα αυτή που έπαιρνε τα πρωταθλήματα. Τον Άρη της Αγγλίας πήρα. Εντάξει. Εγώ και κυνηγούσα οι ομάδες να μην είναι από τις πρωτεύουσες των χωρών, α πούμε. Έτσι. Καλά, ή του Λονδίνου. Έκανες γλώσσα, κέρδισε τώρα 0-5 το χωριό. Ποιο ήταν εκείνο το χωριό? Και τη Λάσκ. Ναι, τη Λάσκ. Κέρδισε 0 και έβγαλες γλώσσα με το Χόμπιτ. Με το Χόμπιτ για προπονητή τώρα. Πού πάζε καημένε με το Χόμπιτ. Ποιο Χόμπιτ, ρε. Ποιο Χόμπιτ. Το Χόμπιτ πάει καλά, τον ανανεώσουν το καλοκαίρι. Το Χόμπιτ, εντάξει. Ναι, ειδικά άμα πάρει Europa League και κύπελο Αγγλίας. Ο Ένικ είναι μια κλάση καλύτερος, εντάξει. Ποιος είναι, του Άρη? Επιανού, του ΠΑΟΚ. Έλα, σιγά ρε, ποιος είναι. Καλά ρε, εσύ Χριστό, αυτή την ομάδα, η ομάδα, δηλαδή το έργο του, το προπονητικό του Σόλτσκερ, είναι η Μόλντε. Η Μόλντε είναι δικό του δημιούργημα, έτσι. Από τη Μόλντε έφυγε. Και τους έκανα, έπρεπε να τους κερδίσω 9-0 στο Χαριλάου. Σοβαρά μας μιλάς τώρα. Ναι, ο ανιματέρ που έχασε από το Σιμεώνε δεν να πει. Τι έχεις να πει. Εντάξει, ανιματέρ. Είδες το υιοθέτησες και εσύ, ανιματέρ. Και από ποιον έχασε, από ένα loser προπονητή που έχασε δύο Champions League από τη Real. Το ένα στην παράσταση, άλλο στα πέναλτι. Εντάξει, είναι. Τι μας λες τώρα. Είναι, εντάξει. Αυτό και ο Δον Πέπε είναι πολύ υπερτιμημένοι. Εντάξει, είναι καλοί προπονητές, δεν μπορούμε να λέμε τίποτα. Εντάξει. Αλλά πιστεύω είναι υπερτιμημένοι. Και εσύ ο Ένικα, τη μη διαέζω, θα δείξει κάτι, θα τον κρατήσει τον χρόνο να δούμε πράγματα. Δεν τρελάθηκα εγώ με τον Ένικα, εφόσον ακούσει εκπομπές, ξέρεις, δεν τρελάθηκα. Εγώ είπαμε τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα εμένα. Πλέον αυτά, καλή μπάλα ή τέτοιο, δεν μου λένε τίποτα. Αποτελέσματα. Αποτελέσματα στο τέλος θα κρίνω. Ναι. Ναι, να πάμε λίγο και στο αυτό και κλείνω. Δεν μου λες τώρα, δηλαδή, άμα γίνει η ολική απαγόρευση κυκλοφορίας, τι θα γίνει. Μόνο τα ζόμπι θα κυκλοφορούν έξω. Κανείς, ναι. Μόνο θα βγαίνουμε για φαρμακείο και σούπερ μάρκετ. Αυτά, Και αυτά. Αυτή αφημίση που μπορούμε. Θα κυκλοφορούν αυτοί που θα έχουν. Θα κυκλοφορούν αυτοί που θα έχουν ειδική άδεια από το κράτος. Α, και αυτό. Σωστό είναι γι' αυτό. Σωστό. Θα μπορεί να σε σταματάει ο αστυνομικός για να σε στέλνει πίσω. Δηλαδή, κρατικοί οργανισμοί, ας πούμε, και υπάλληλοι πρέπει να λειτουργήσει ο κρατικός οργανισμός. Οπότε καταλαβαίνετε. Στο τέλος θα βγάλουν και το στρατό στον δρόμο αυτή να ελέγχει. Στην Ισπανία βγήκε ο στρατός, Χρήστο. Βγήκε ο στρατός. Χρήστο, αφού οι περισσότεροι είναι βόδια. Συγγνώμη, εντάξει, τώρα, ο Έλληνας, δηλαδή, τον Έλληνα. Όπως βλέπεις τον Έλληνα, δεν μπορείς να τον διδάσεις. Κλείσανε τα σχολεία. Και οι άλλοι πήγανε τα παιδιά τους στα πάρκα να πούμε στα γήπεδα. Στις πλάς πήγανε. Οι άλλοι κατέβηκαν στην παραλιακή κάτω. Και πήγανε ρε φίλε και στήσανε μπαράκι και πήρανε ποτά. Συνολικά πήγανε για ποτά δηλαδή. Τάσο! Γίνεται να είναι. Στην Ουαλία λέει σε μια συναυλία εκεί στο Κάρντιφ σε κλειστό χώρο, είτε κολλημένοι όλοι. Στη Βραζιλία, Κόπα Καμπάνα, τρεις λαλούν και δύο χορεύουν στο κύμα όλοι. Δεν ακούω, δεν τον ακούω τον Χρήστο τώρα. Έλα. Τώρα. Λέω. Τώρα. Ναι, έλα. Στη Βραζιλία λέει ήταν όλες τις παραλίες απλωμένοι. Εντάξει. Κανονικά.
Και μια συναυλία σε κλειστό χώρο στην Ουαλία που έγινε στο Κάρντιφ. Εντάξει, οι Άγγλοι έτσι κι αλλιώς δεν πήρανε μέτρα ακόμη. Δεν έχουν πάρει. Θεωρούν ότι κάνουν μια άλλη, λέει, πολιτική. Και στο ερασιτεχνικό του, στην τέταρτη κατηγορία, κανονικά με κόσμο. Ναι, εκεί πλασιάστηκαν, λέει, τα εισιτήρια στο ερασιτεχνικό στην Αγγλία. Ναι. Εντάξει. Ναι, ναι. Σημεία των καιρών, είπαμε. Οκ, okay, Χρυσταρά. Έγινε, άντε, παιδιά, καλή συνέχεια. Να σε καλά, να σε καλά. Γεια σου, Χρήστο. Γεια σου, Χρήστο. Καλό βράδυ. Λοιπόν, Τάσο, θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα τότε, έτσι. Εντάξει, λέγουν κάποιες διακοπές στο Χρήστο, κάποια κενά. Εντάξει, φίλε, δεν είναι να σου πω. Εδώ πέρα δεν μπορώ. Θα δούμε πώς θα πάει. Είπαμε και εμείς είμαστε σε πράγματα που τα κάνουμε πρώτη φορά, έτσι. Εννοείται. Οπότε θέλουμε και την συμπαράσταση του κόσμου και την κατανόηση, έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Βέβαια, ότι επιχειρήσαμε πρώτη φορά. Πώς θα γίνει. Ζάχο ραδιοφωνικά και στην εκπομπή και στο σταθμό, νομίζω ότι το πετύχαμε καλά. Αυτό ο κόσμος το κρίνει και εδώ οι θύνοντες. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Μην μένει. Όχι, τι εννοούσα. Τι εννοούσα. Ότι πρώτη φορά κάναμε πέρσι ραδιοφωνική εκπομπή μαζί και πήρε ο Πάουκ τον Τάκου. Άντε, κλείστε, μην κλείνεις εσύ, μην κλείνεις, κάτσε και περίμενε. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Ράδιο Μαρμίτα, Τάσο Στρέγια, Ζάχο Ντρούλινγκ. Εδώ θα σα κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τι 11. Έλα, Τάσο, συνεχίζουμε. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, είπαμε για τα σενάρια. Να πω, sorry, σε διακοπτώ. 2310-287 και 38, ανοιχτό το τηλεφωνικό κέντρο. Μπορείτε να τηλεφωνείτε ανά πάσα ώρα και στιγμή. 2310-287 και 38. Έλα, Τάσο, συνέχισε. Λοιπόν, τώρα για τις ομάδες μας, λίγο πολύ είναι γνωστά. Οι παίχτες όλοι βρίσκονται σπίτι τους, περισσότεροι στη χώρα τους. Οι ξένοι φύγαν, δηλαδή, ανάκριση. Όχι. Οι ξένοι παίκτες έχουν φύγει των ομάδων, δεν νομίζω. Γιατί είπες. Κοίταξε τώρα. Ναι, ο Κρέσπο μίλησε από Ισπανία, εντάξει, κάνει από θεραπεία ο άνθρωπος. Καλά, αυτό τελείωσε η χρονιά για τον Κρέσπο, έτσι κι αλλιώς. Τώρα δεν έχω τώρα πληροφόρηση να σου πω για. Ναι, νομίζω τους τουλάχιστον. Αλλά θεωρώ ότι πολλοί θα πήγαν στις χώρες. Οι Ισπανοί του Άρη νομίζω είναι εδώ όλοι. Δεν νομίζω και ειδικά να πάνε στην Ισπανία που είναι. Αν όχι σαν την Ιταλία, είναι ένα level κάτω, ας πούμε, ένα σκαλί λίγο πιο κάτω από την Ιταλία. Δεν νομίζω να πήγανε, γιατί βλέπουμε και στο Facebook και στο Instagram ποστάρουν. Οι Ισπανοί του Άρη είναι σίγουρα εδώ, τώρα δεν ξέρω αν έφυγε κανένας άλλος, να σου πω την αλήθεια. Δεν νομίζω κιόλας. Δεν το ξέρω κι εγώ σίγουρα τώρα, θα σε γελάσω. Λοιπόν, έναν εναλλακτικό τρόπο βρήκε η ΠΑΟΚ για να υποβάλει εντός παρεθέσεως σε ανάκριση τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν παραμείνει σπίτι τους καθώς έχουν σταματήσει ως γνωστόν οι προπονήσεις γιατί έχουν αναβληθεί και τα play-offs. Αρκετοί παίχτες απάντησαν μέσω βίντεο λοιπόν στις ερωτήσεις του κόσμου και αυτό ήταν μια πολύ ωραία κίνηση, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Διάφορες ερωτήσεις από το αν γυμνάζονται ας πούμε στο σπίτι μέχρι το ποιος είναι καλύτερος στο FIFA. Λοιπόν, έτσι. Να πούμε έτσι κάνα 2-3 απαντήσεις από ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Από την Ισπανία, ας πούμε, και τον Κρέσπο. Είπε: γεια σας, παιδιά, είμαι σπίτι μου, στην Ισπανία ο Κρέσπο. Τώρα είναι η ώρα που πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Συνεχίζω την αποθεραπεία μου και όλα θα πάνε καλά. Στον Πέλκα, πούμε, και στην ερώτηση για το ποιος είναι καλύτερος στο FIFA, στο ποδοσφαιράκι προφανώς. Ο Πέλκα τον εαυτό του είπε. Ναι, νομίζω λέει ότι αυτή η ερώτηση ο Πέλκας θα πρέπει να γίνει στο Λάμπρου και το Λιμιό λέει γιατί είναι οι πελάτες μου στην ομάδα λέει στο FIFA οπότε καλύτερα να απαντήσουν αυτοί λέει αυτό. Κατάλαβα, ναι σου είπα. Εντάξει, ναι, χαλαρές στιγμές. Ο Βαρέλα λέει δεν μπορούμε να βρισκόμαστε όλοι υπέρθες μαζί αλλά ελπίζω να αυτοί και οι οικογένειές τους. Τώρα λέει αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αν τηρούν, σου έκανα ερώτηση, αν τηρούν το πρόγραμμα προπόνησης που έχουν λάβει. Ο Ελκαντουρί απάντησε φυσικά και γιατί λέει προπονούμαστε στο σπίτι, πρέπει να μείνουμε σε καλή κατάσταση όλοι μας. Εδώ υπάρχει κάτι σημαντικό βέβαια για τον Βιερίνια. Κλήθηκε ο αρχηγός του ΠΑΟΚ να απαντήσει για το τι θα γίνει με το συμβόλαιό του. Ως γνωστό τον Ιούλιο νομίζω λύγει το συμβόλαιο του Βιερίνια. Ωστόσο ο Βιερίνια δεν ξεκαθάρισε και απάντησε πάρα πολύ έξυπνα να τα πω και καλά έκανε για μένα. Μάλλον απάντησε και είπε ότι τώρα δεν είναι η ώρα για να μιλήσει για το τι μέλη γενέστε για το συμβόλαιό του αφού προέχει η υγεία του κόσμου. Δεν συζητήσαμε ακόμα για καινούργιο συμβόλαιο.
Νομίζω ότι αυτό που περνάμε τώρα δεν είναι το σωστό timing για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Να βγούμε όλοι υγιείς από αυτή την περιπέτεια και θα συζητήσουμε και για το συμβόλαιο, απάντησε ο Βιερίνια. Και ο Λάζαρος Λάμπρου έστειλε το δικό του μήνυμα. Σίγουρα μας έχετε στεγκρινή. Αυτά είναι σημαντικό να μείνουμε όλοι σπίτια μας, γιατί πρέπει να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας, τον υπόλοιπο κόσμο και ειδικότερα τις ευπαθείς ομάδες. Υπήρξε, Ζάχο, και ένα ερώτημα στους παίκτες του ΠΑΟΚ για το αν ο Μέση ή ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών. Τι λες ότι απάντησε η πλειοψηφία των παίκτων του ΠΑΟΚ? Σίγουρα τον Κριστιάνο θα είπαν, λόγω του ότι είναι Πορτογάλος και υπάρχει και ο Βιερίνια. Όχι. Όχι, τον Μέση. Το η ψηφία των παιχτών του ΠΑΟΚ επέρεξε το στάτ της Μπαρτσελόνα. Ένα λεπτό, Βιερίνια ποιον είναι? Βιερίνια. Ναι, ο Βιερίνια. Με τον Βιερίνια απ' την άλλη να στηρίζει το συμπατριώτη του δηλώνοντας μόνο Ρονάλντο. Ρονάλντο, τι θα πει ο άλλος? Είναι λίγο δύσκολο. Ο Γιαννούλης ρωτήθηκε για το αν του λείπουν οι προπονήσεις και οι συμπαίκτες του. Μου λείπουν πάρα πολύ και τα δύο, γιατί τόσο καιρό έχω συνηθίσει να περνάω πολλές ώρες μαζί τους και είναι πραγματικά δύσκολο αυτό που συμβαίνει, αλλά εφόσον χρειάζεται να μείνουμε στο σπίτι για λίγο καιρό, θα το κάνουμε και όλα θα πάνε καλά. Και τέλος, ο Τσούμπα Ακπομ από την πλευρά του δήλωσε: γεια σας παιδιά, είμαι πολύ καλά, σας ευχαριστώ. Μείνετε στο σπίτι όσο πιο πολύ μπορείτε και ελπίζω να πάνε όλα καλά. Αυτά. Ωραία, από εγώ... την ανάκριση εντός παρεθέσεως που έγινε στους παίκτες του ΠΑΟΚ από τον κόσμο ήταν μια πολύ ωραία. Είναι μια πρωτότυπη. Έξυπνο έτσι, ήταν, έξυπνο ήταν. Από την αλήθεια ήταν έξυπνο. Αυτό δεν ξέρω αν έγινε με live chat, δεν ξέρω πώς έγινε. Με ερωτήσεις που. Πώς... Μέσω βίντεο. Μέσω βίντεο. Μέσω βίντεο κλείσει κιόλα. Ακόμη, ακόμη πιο έτσι ωραίο. Πιο άμεσο. Εγώ τώρα άνοιξα λίγο. Βέβαια αυτό το είχα θυμηθεί από την αλήθεια. Αν και αυτά δεν μου πολύ αρέσουν. Ξέρεις, το κάνουν λίγο πολύ όλα τα site του Άρη. Βλέπω εδώ πέρα, το είχα θυμηθεί λόγω της ημερομηνίας 16 Τρίτου, είναι 27 χρόνια από, από το μάτς με την Τόφας στο Τωρίνο που σήκωσε ο Άρης στο Ευρωπαϊκό. Βλέπω εδώ και τη φωτογραφία, ήμουνα σε αυτό μάλιστα. Εκεί που είχαν πέσει, είχε πέσει το ξύλο. Είχε πέσει το ξύλο, μάλιστα. Εγώ να μπω, είχα μπει στο γήπεδο από τους τελευταίους. Από αυτούς που μπήκαν, ας πούμε, ήμουν από τους τελευταίους. Προσπάθησα να βρω κάποιον παίκτη, έτσι ξέρεις, να αγκαλιάσουμε κάποιον παίκτη, να πάρουμε καμιά φανέλα. Δεν πόρεσα. Να πω τότε πόσο ήμουν, το 93 ήμουν 24,5, έτσι. Λοιπόν, και ήμουν και στράφηκα προς τους Τούρκους δίπλα, που για να πούμε έτσι πώς ξεκίνησε, δεν ξέρω αν το ξέρουν πολύ, τι ακούστηκε τότε. Ήταν ένας, είχε έναν, δεν θυμάμαι το όνομά του φυσικά, είχε έναν πολύ καλό σέντερ Τούρκο η τουρκική ομάδα, δεν θυμάμαι το όνομά του, ήταν ο πιο γνωστός. Ο αναπληρωματικός αυτού που ήταν τέρας, λέω για τέρας, έτσι, ένας άσβερκος, αυτός έκλαιγε και έκανε κάποιες χειρονομίες, έτσι ξεκίνησαν και πέταξε μια καρέκλα. Γιατί ήταν αυτοί, δεν φύγανε από τον αγωνιστικό χώρο. Τελείωσε το μάτς και μείναν εκεί. Δεν είχαν φύγει από τον αγωνιστικό χώρο. Οι τιμένοι δεν φύγαν. Κακώς. Και προφανώς εντάξει, μπορεί να έκαναν και οι δικοί μας τίποτα, ξέρεις, αυτά τα κλασικά της χειρονομίας. Εντάξει, κλασικά αυτά. Ναι, γίνονται, εντάξει. Λοιπόν, και πέταξε μια καρέκλα. Αυτή ήταν η σπίθα. Και το τι έγινε μετά, νομίζω λίγο πολύ όλοι το ξέρουν. Φάνηκε κιόλα στις οθόνες. Με αποτέλεσμα, άρεσε να τιμωρηθεί. Αν θυμάμαι καλά, είχε φάει 2 χρόνια. Να παίζει και κλεισμένο των θυρών. Μετά έγινε ένα. Είχε φτάσει μη τελικό και την επόμενη χρονιά με την Ολύμπια Λουμπλιάνα, την οποία κέρδισε το πρώτο μάτς και έχασε τα 2 επόμενα και δεν έφτασε στον τελικό. Αυτοί Τούρκοι δεν ήταν, Τούρκοι ήταν. Η Τόφα Τούρκοι είναι, βέβαια. Τώρα νομίζω παίζει, θα τη βρει μπροστά του ο Προμηθέας. Νομίζω ο Προμηθέας θα παίξει τώρα στο Champions League με την Τόφα. Αυτό ήταν το 1993. Έχουν περάσει 27 χρόνια. Δηλαδή, αν σου πω το κλασικό, ξέρει που λένε και οι πατεράδε μα και οι όλοι, πώ πέρασαν, ας πούμε, 27 χρόνια ότι πέρασαν από τότε, μπορώ να σου πω ότι. Θα σου έλεγα 5-10 χρόνια, ας πούμε. Τόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος. 27 χρόνια έχουν περάσει όμως. Ήταν το 16 Μαρτίου του 1993. Είχα πάρει και μια μπλούζα, την έδωσα κάπου, δεν θυμάμαι. Ούτε την φόρεσα, ούτε την φόρεσα. Αυτό, δεν ξέρω αν θες να σχολιάσεις, και αυτό βλέπω εδώ τώρα, γιατί άνοιξα σου λέω το All About Aris. Βλέπω ένα πολύ ωραίο. Λέει: ο παδί της Dortmund θα κάνουν delivery αφιλοκερδώς στα ψώνια σε ευπαθείς ομάδες. Μπράβο τους, ρε φίλε. Νομίζω έτσι και εδώ πέρα που μπορεί να βοηθάει, να βοηθήσει όχι οι σύνδεσμοι, γενικά όπου ο ένας τον άλλον μπορεί να βοηθάει, όχι μόνο τώρα λόγω αυτού με τον κορονοϊό, γενικότερα, έτσι, αυτό είναι πολύ καλό. Απλά τώρα να δεικνύονται αυτά τα πράγματα λόγω αυτών που περνάμε, έτσι. Έδειχνε ένα χωριό, ρε φίλε, δεν ξέρω, στην Κοζάνη που είναι Καστοριά. Δύο. Ναι, δύο, έδειχνε, δύο χωριά. Δεν ξέρω, μπορεί και στην Αθήνα. Ένα χωριό, ρε παιδί μου. Ήταν κάτι, μια γιαγιά και ένας παππούς μόνοι τους
και τους πήγαιναν τώρα τα φάρμακα, ξέρω εγώ, δεν κατάλαβα κιόλας ποιοι. Δηλαδή και έπαιρνε συνέντευξη από την κυρία και έλεγε δεν μας, κανένα δεν έχουμε αγόρι μου, λέει, δεν είναι κανένα μόνο. Αυτό όπου μπορούμε, ας πούμε, γιατί διάβασα τώρα αυτό με αφορμή, οι οπαδοί της Ντόρτμουντ κάνουν delivery αφιλοκερδό στα ψώνια σε οπαδές ομάδες. Για να πω την αλήθεια, και κάτι κάναν και του Ηρακλή. Κάνανε, νομίζω, το κηλικείο του Ηρακλή εκεί στο Κατσάνιο, στο Ιβανόφιο, για τζάμπα καφέδες τους, αυτούς που είναι στο ΑΧΕΠΑ. Κάτι κάναν, μια καλή κίνηση του Ηρακλή, η αυτόνομη θεραπεία. Αυτά είναι καλά, καλά είναι. Βέβαια. Έτσι, πρέπει, και όχι μόνο τώρα λόγω του κορονοϊού, που μπορεί να βοηθάει ο ένας τον δίπλα του, ας το κάνει, δεν είναι κακό. Έτσι, λοιπόν, έχουμε μια γραμμή και να το συζητήσουμε κιόλας. Ζαγώ, ναι. Επειδή ρε φίλε, εγώ ακούω δύο φορές τη φωνή μου, ναι. Πείραξες κάτι? Όχι, εγώ τι να πειράξω ρε φίλε, όχι, δεν έχω πειράξει. Ακουστικά φοράς ή τι κάνεις? Δεν φοράς ακουστικά, τι κάνεις? Φοράω, πάντως για να πει πάρει στον ακροατή, σε εκείνο το ματ του Άρη με την Τόφας ρε φίλε, ένα δίλημα για τον τελικό νικητή, για ποιος θα πάρει τον τίτλο, το είχαμε, να ξέρεις. Θα κάνω ένα σχόλιο. Το έχω ξανακάνει πέρσι. Το τι είχε γίνει στο Παλάτι Σπορ, γιατί εκείνη την ώρα έπαιζε ο ΠΑΟΚ μάτς, έτσι. Θα το σχολιάσω αφού ακούσουμε πρώτα το φίλο. Έλα φίλε, καλησπέρα. Ζαχώ. Ναι. Έλα, κορμικό είμαι. Ναι, το όνομά σου, φίλε μου. Έλα, ο Χρούστη σήμερα που σέρεσε. Έλα, ρε, και ο Τάσος είναι, μαζί είμαστε. Έλα, Τάσο, γεια σου, Τάσο. Γεια σου, Χρήστο. Έλα, για πήρα βασικά να πω. Καλά, Ζάχο, θυμάμαι εκείνο το μάτς. Είχα φάει αποβολή φίλα από το σχολείο. Τριήμερη είχα βάλει. Τέλος πάντων. Και έκατε το απόλαυσα φίλοι στο σπίτι. Δικούς μου κιόλας. Λοιπόν, σε εκείνο το μάτς είχε παίξει πολύ καλά ο Τάρπλε και ο JJ. Ναι, οι δύο. Ναι, αυτοί οι δύο. Ο Γιαννάκης ήταν τραγική, η τραγική μέρα. Ο Γιαννάκης ένα καλάθι. Γιαννάκης ήταν χάλια. Γιαννάκης ήταν χάλια, δε. Και γενικά όλο το μάτς ήταν πολύ κακό σε ποιότητα. Και θυμάμαι αυτό το μαύρο το Ρίτσαρτς. Ρίτσαρτσον λεγόταν της Τόφας. Ναι. Είχαν τον ομό στον Σκοπιανό και είχαν και ένα μαύρο που βαρούσε τις βόλες παράξενα. Από την μπάλα την έπιανε μετά. Ναι, ο Σέντερ τους ήταν και ο Αμερικάνος, δεν θυμάμαι όνομα. Είχαν έναν άλλον, έναν τριποντά που είχε βάλει και τρία τρίποντα, νομίζω. Α, ο Γκρίφιθ, ένα λεπτό γιατί με βοηθάνε εδώ οι φίλοι. Ο Γκρίφιθ λέει ήταν ο μαύρος, μας λέει. Ναι, και ήταν η Εφές Πίλσεν. Εγώ τι έλεγα, Τόφας Μπούρσα. Τόφας Μπούρσα ήταν μετά, ναι, η Εφές Πίλσεν. Η Τόφας άλλη απόλαυση. Άλλη κάπου ήταν κοινό. Ναι. Γκρίφιθ ήταν ο έγχρωμος, ο μαύρος παίκτης της Εφές. Και ένας, αυτός και ένας Ρίτσαρτς, κάπως έτσι, μπορούσε να παράξενα. Δύο πράγματα. Ένα, ότι ο Γιαννάκης έβαλε μόνο ένα καλάθι σε όλο το μάτς. Πήρε την τελευταία επίθεση και έκανε βήματα. Εκεί έσκησα, δεν ξέρω, ναι, τι φορούσα, την έσκησα την μπλούζα, την πέταξα, ούτε είδα την τελευταία επίθεση, να σου πω την αλήθεια, από το άγχος. Και ένα, αυτό δεν θυμάμαι, ένας Τούρκος τριποντάς, ο οποίος είχε βάλει 4 τρίποντα. Και έχασε όμως την καθοριστική βολή, μία σημεία βολή στο τέλος, έτσι. Τότε ήταν μία σημεία βολή, ναι, αν έχανε στην πρώτη, δεν δικαιώσουν δεύτερη. Έχασε όμως, είχε 4 στις 4, αν θυμάμαι καλά, και έχασε αυτή τη βολή, που ήταν η πιο σημαντική. Και εκεί βγήκε το ωραίο σύνθημα που ακούγεται μέχρι και σήμερα, ας πούμε. Ναι, το Άρη θυμίσουν εκεί είναι το, ναι, σύνθημα που το έβγαλε ο Πέρι, έτσι. Ναι, αυτά είναι τα γράμματα, έτσι όπως τα είπες, Χριστό. Να σε καλά. Να μην κρατώ τα γραμμή, φίλε, αυτές οι ωραίες στιγμές, αυτές και ειδικά η Τόφας μέσα. Η Τόφας ήταν πιο μάγικη. Ναι, τις μπέρδεψα λίγο τις ομάδες, εντάξει, δεν είναι κακό. Ναι, η Τόφας είχε να κερδίσει 11 πόντους εκεί πέρα, να καλύπτει μια διαφορά 10 πόντων. Έτσι. Τώρα τι άλλο να πούμε, έτσι πως είναι η κατάσταση στην Ελλάδα, περιμένουμε κάπου. Χρήστο, βγαίνεις από το σπίτι σου? Βγαίνω, ναι, βγαίνω, παιδιά, βγαίνω. Εντάξει. Αλλά όταν λες βγαίνεις, τι κάνεις δηλαδή, και βγαίνεις που πας? Περίμενε. Θα σου πω. Αναγκαία. Και αναγκαία, αλλά θα βγω, ας πούμε, να περπατήσω, αλλά θα προσπαθήσω, ας πούμε, να αποφύγω ο κόσμος. Να είμαι σε απόσταση 4. Ωραία, καλά κάνεις. 10 μέτρων, να σου πω. Δεν είναι κακό να περπατάς. Ναι. Αυτό δεν θα. Αυτό είναι να πηγαίνεις στην παραλία και να κάθεσαι στην παραλιακή, ας πούμε, και στη βόλτα στην παραλία. Να έχει στήσει ο άλλος, να πούμε, υπαίθριο μπαρ, να πούμε, και να κάθεσαι σαν βόδι, να πούμε, να περιμένεις να πάρεις να πιεις ποτό. Παλιά είχε ένα μπαρ με ποδήλατο και ήταν ένα ποδήλατο και ήταν μπαρ. Ναι, έτσι. Αυτό. Όπως και μεγάλη χαζομάρα είναι να πηγαίνεις αυτόν τον καιρό στις λαϊκές και να αναπνέεις τα χρώματα του αλωνού.
Όχι, ένα ψού να κάνει εκεί πέρα και να είναι ένας με τον ιό, σε έχει κολλήσει. Σε έχει ρημάξει. Τάσο. Εδώ οι ηλικιωμένοι και εμεί πηγαίνουν στη λαϊκή, εσύ στα σούπερ μάρκετ του βλέπει, στα μανάβικα. Και πιάνουμε τα χέρια του, ρε φίλε, τώρα με τα γυμνά χέρια του, πορτοκαλιά, μαντάρια. Δηλαδή δεν έχουν καταλάβει ακόμα το μέγεθο. Τέλος πάντων. Εγώ Χρήστο, ό,τι πήρα από το σούπερ μάρκετ, έχω καθαρό ενόπλευμα στο σπίτι και το έκανα με μια πετσέτα η γυναίκα μου βέβαια, με καθαρό ενόπλευμα. Σωστός. Και μετά το αποθηκεύσαμε στα ράφια ή το βάλαμε στο τάπερ στα ψυγεία. Σωστό, Ζάχο. Κατάλαβε. Όχι φυσικά το σαλάμι, λέω, δεν εννοώ το σαλάμι και το κασέρι, εννοώ τα χαρτιά απ' έξω. Γιατί εντάξει, θα το πιάσει αυτή, θα το πιάσει η ταμεία, θα το κάνει, το δείξει το ράρι, ξέρω εγώ τι έχει. Ναι. Έχει δίκιο, Τάσο. Ζάχο, αυτό αγόρι μου πήρα να πω έτσι ένα καλησπέρα. Καλά έκανε και τι επόμενε μέρε θα κάνουμε. Θα κάνουμε τέτοια flashback, έτσι. Θα κάνουμε τέτοια flashback, να ξέρει. Οπότε. Και κακώ η Ερτένα σήμερα, Ζάχο, έπρεπε να βάλει τον τελικό αυτό να. Ε, καλά, φίλε, εντάξει, να σου πω. Και όπως και ο ΠΑΟΚ, νομίζω σαν σήμερα και ο ΠΑΟΚ το 94 με κέρδισε τη Θεσσαλία. Νομίζω ή σήμερα ή αύριο είναι ο ΠΑΟΚ, είναι την ίδια μέρα. Κάπως έτσι, σήμερα ή αύριο. Κάπως έτσι πρέπει να είναι. Κοίτα, αυτό που θυμάμαι σίγουρα είναι στη Γενέβη που ήμουνα. Ήταν το 26. Το 92 ήταν. Ναι. Ναι, ένα, έχει δίκιο ο Χρήστος. Ένα από τα δύο είναι ή η ίδια μέρα ή μία μέρα διαφορά από του άλλου. Μία μέρα διαφορά. Ή η ίδια, ίδια μέρα ή μία μέρα διαφορά. Δεν το θυμάμαι. Όχι η ίδια χρονιά. Δεν το θυμάμαι. Έχει πολλά χρόνια που περάσαμε. Εντάξει. Σημερομηνία, ναι, 16. Παιδιά, καλή συνέχεια. Να σε καλά, να σε καλά, Χριστάρα. Γεια χαρά. Λοιπόν, αυτό. Τη Γενέβη τη θυμάμαι γιατί πήγα. Γιατί πήγα, ήμουν εκεί, ρε φίλε. Αυτό που έλεγα, το έχουμε ξανασχολιάσει, είναι ότι όταν τελείωσε ο Άρης. Όταν τελείωσε το μάτς στο Τωρίνο, δηλαδή, ο τελικός, ο ΠΑΟΚ έπαιζε με την Ορτές στο Αλεξάνδριο, έτσι. Έπαιζε με την Ορτές, αν την κέρδιζε, έπαιρνε την. Πήγαινε στο Final Four. Με την Ορτές του Μουρισάν, αν θυμάσαι, εκείνο το 2-30 τον Μουρισάν. Τον 2-30 δεν θυμάμαι, έτσι το είπα. 2-30 ήταν ο πιο ψηλός. Το τηλεγραφόξυλο. Ναι. Ήταν, αν θυμάμαι καλά, είχε κερδίσει και μέσα εκεί ο ΠΑΟΚ, και ο Μαδάρα το ΠΑΟΚ, να μην λέμε ό,τι θέλουμε. Λοιπόν, και την κέρδισε, αλλά θέλω να πω ότι όταν τελείωσε το μάτς του Άρη, ο ΠΑΟΚ έπαιζε. Νομίζω ήθελε κανένα 10-15 λεπτά να λήξει το μάτς. Και στο Αλεξάνδριο, αυτό υπάρχει και στο βίντεο. Όποιος έχει το μάτς ΠΑΟΚ Ορτές, αυτό ακούγεται. Λέει στο Αλεξάνδριο. Να σας πληροφορήσουμε ότι ο Άρης κέρδισε την Εφές Πίλσεν και είναι κυπελούχος Ευρώπης. Και ακούστηκαν, η αλήθεια είναι, να μην πω αρκετά, το μισό Αλεξάνδριο χειροκρότησε. Δηλαδή το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, γιατί μου είχε κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα, το γράφαν και στις εφημερίδες. Είχε χειροκροτήσει το μισό Αλεξάνδριο. Βέβαια αυτό είναι, θεωρώ ότι είχε γίνει, διότι ο ΠΑΟΚ δύο χρόνια νωρίτερα το είχε κατακτήσει αυτό το τρόπο, έτσι. Το ίδιο τρόπο το έχει κατακτήσει δύο χρόνια νωρίτερα. Mm-hmm. Και χειροκρότησε. Και δηλαδή αυτό έκανε εντύπωση. Πραγματικά και είναι κάτι που μένει. Όποιοι έχουν το μάτς, δηλαδή ο Παναγιώτης ο Παπαδόπουλος, που είναι και συλλέκτης των παιχνιδιών, όποιος το έχει το μάτς, το ΠΑΟΚ Κορτές που κερδίζει ο ΠΑΟΚ στο Αλεξάνδριο και πάει στο Final Four της Αθήνας, αυτό μπορεί να το βάλει και σαν ηχητικό. Ακούγεται δηλαδή. Mm-hmm. Είναι γνωστό οι φίλοι του ΠΑΟΚ για το ήθος του. Δεν είναι τρελαφό. Ναι, δηλαδή. Γέλασε. Ό,τι γέλασε και το μικρόφωνο. Γέλασε και το μικρόφωνο. Ναι, γέλασε και το μικρόφωνο. Τώρα δεν πρέπει να ακούς τη φωνή σου δύο φορές, έτσι. Με τίποτα τώρα. Κάτι έκανα γι' αυτό. Τώρα καλύτερα είναι. Ναι, έκλεισα εδώ το τέτοιο, το ηχείο. Τώρα είναι καλύτερα. Απλά λίγο κάποια στιγμή σε χάνω, φίλε. Εντάξει, δεν πειράζει. Μήπως δεν είσαι και σε χώρο που έχεις σήμα 10 στα 10, ξέρω εγώ τι να σου πω. Παίζει και αυτό. Δεν είμαι, αυτή είναι η αλήθεια. Ανέβηκα πάνω γιατί κάτω είναι η φαμίλια. Βλέπω την τηλεόραση, απασχολούνται, δεν γίνεται να τους διώξω. Όχι, βέβαια. Εντάξει, το παλέψουμε. Μια χαρά. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς. Θα συντονιστούμε και τις επόμενες ημέρες. Έτσι και αλλιώς. Λοιπόν, ό,τι λοιπόν κατακτούμε εμείς πρώτοι, ας πούμε. Μετά γίνεστε ανωτέρω επίπεδο, το καταλαβαίνουμε. Εντάξει. Και θα χειροκροτήσουμε και ό,τι και καλά λόγια θα πούμε και ό,τι γουστάρετε. Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, Τάσο. Θα κάνεις το break το 10. Θα κάνω το break. Το 10 και μετά σου έχω μία έτσι hot ερώτηση για την ομάδα σου.
Τι δεν hot. Θα σου πω ποια είναι. Τι hot. Είναι μόλις καμία... επανέλθουμε έτσι λίγο ναι. Από το διάλειμμα, σε λίγα λεπτάκια από τώρα. Ωραία. Θα σου κάνω μια καυτή ερώτηση καυτή, που θα είναι... σου ρουφλήσει αρκετούς νομίζω ο φίλος του Άρη. Και θα ήθελα λίγο την απάντηση και από σένα. Άμα και από μπορώ να απαντήσω. 23-10, 287 και 3 οχταράκια. Οι ντροπαλούριδες και όσοι και όσες μας κρυφακούτε. FM και ένα σχόλιο μήνυμα. Αποστολή στο 54-5-26. Επιστρέψαμε μετά και το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Ζάχος Γρηγοριάδης Ντρούλινγκ πίσω από το μικρόφωνο. Τάσος Τρέγιας μαζί μου. Στην παρέα σας. Θα σας κάνουμε παρέα μέχρι τις 11, όπου θα αναλάβει ο Γιώργος Ζαγόρας. Έλα Τάσο. Λοιπόν, θα σου κάνω λίγο μια ερώτηση και δεν ξέρω να το γνωρίζεις το θέμα, γιατί νομίζω ότι αφορά πάρα πολλούς φίλους του Άρη και θα ήθελα λίγο να μάθουν γιατί τι συμβαίνει. Νέο Φιρμάνι από την FIFA έρχεται για τον Άρη, λέει. Ναι. Ποιος ο οποίος απειλείται μέχρι και αφαίρεση βαθμών. Σε μεγάλους μπελάδες έχουν μπει οι κίτρινοι, φαίνεται ότι δύσκολα θα ξεμπλέξουν με την Παγκόσμια Ομοσπονδία αναφορικά με τις παλιές οφειλές τους σε ποδοσφαιριστές. Τα συνολικά χρέη του συλλόγου φτάνουν γύρω στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ και τις επόμενες εβδομάδες θα σκάσει φιρμάνι από τη FIFA για την συγκεκριμένη υπόθεση. Εφόσον δεν καλυφθούν οι οφειλές, ναι, οι συγκεκριμένες, που είναι γύρω στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ, θα πρέπει να αφαιρεθούν βαθμοί από το πρωτάθλημα. Βέβαια το πρόβλημα των χρεών, λέει, δεν αφορά μόνο τους Θεσσαλονικείς αλλά και άλλες ομάδες που κουβαλούν οικονομικές εκκρεμότητες από το παρελθόν και αλλάζουν αφημί για να απαλλαγούν από τις δυσβάσταχτες οφειλές τόσο σε παίκτες όσο και προς το ελληνικό δημόσιο. Στην παρούσα φάση όμως η FIFA, λέει το ρεπορτάζ, ασχολείται μόνο με τα χρέη του Άρη σε παίκτες οι οποίοι φόρεσαν τη φανέλα του Άρη πριν από 8 έως και 13 χρόνια. Από τον περασμένο λοιπόν Νοέμβριο, και τελειώνω, η Παγκόσμια Ομοσπονδία ενημέρωσε τη διοίκηση Καρυπίδη πως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Σε πρώτη φάση επιβλήθηκε η ποινή της απαγόρευσης μεταγραφών με την προοπτική της συμμόρφωσης στον Άρη, όμως έκαναν στραβά μάτια και δεν ασχολήθηκαν, θεωρώντας πως πρόκειτο για χρέη της παλιάς εταιρείας. Ωστόσο, για τους ξένους αξιωματούχους, η ταυτότητα μιας ομάδας καθορίζεται από το όνομα, τα χρώματα της φανέλας, το σήμα, τους οπαδούς κτλ. Και όχι από τα φημί της. Έτσι λοιπόν ο Άρης θα βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση, λέει το ρεπορτάζ, και οι πρώην παίκτες του πρέπει να περιοθούν μέχρι το τελευταίο ευρώ. Χρήματα λοιπόν διεκδικούν ή Διόγκο Συστόν, Κριστιαν Πορτίγια και Χαβιέρ Ούμπιντες και ο μάναντζερ του Αργεντινού, ναι, που πλέον αγωνίζεται στο Ατρόμητο. Η γνωστή υπόθεση. Νομίζω αυτά τα χρήματα είναι γύρω στις 400 με 500.000 ή με τις αυξήσεις λέει πάει γύρω στις 700 με 800. Τέλος πάντων, η ουσία είναι, είναι αυτό που ταλαιπωρεί και έγινε η πάυση των μεταγραφών. Αυτό είναι το θέμα για τον Άρη. Μπράβο, ναι. Ισχύσει... Τι γίνεται με αυτό, λέω, για απάντηση. Θα σου πω, απαντήσω, δεν είμαι δημοσιογράφος, θα σου πω αυτά που ξέρω. Αν ισχύσει για όλες τις ομάδες, πρέπει να ισχύσει και για τον Άρη. Αν δεν ισχύσει για τις άλλες, δεν μπορεί να ισχύει. Δηλαδή, επιλεκτικά δεν γίνεται να είναι. Αλλά κάρτ δεν μπορεί να ισχύει κανένας νόμος, έτσι. Για τις ομάδες που έχουν αλλάξει αφημίλες. Είναι νομίζω 40, θυμάμαι καλά τότε όταν έσκασε το θέμα, είναι γύρω 40 ομάδες όλη την Ευρώπη, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Απλά στην Ελλάδα είναι οι περισσότερες, αρκετές μόνο. Ό,τι λέει ο νόμος. Ό,τι λέει ο νόμος. Αν και ό,τι λέει νομίζω, ο νόμος, για όλα. Αν και νομίζω τώρα σε αυτή τη συνάντηση που έγινε με τους αξιωματούχους της UEFA, είπαν ότι και αυτά τα πράγματα θα τα βάλουν μέσα σε αυτό το μνημόνιο, όπως το είπανε. Μεταξύ Ελλάδος και UEFA. Τώρα δεν τα ξέρω. Αυτά τα ξέρει καλύτερα ο κύριος Τσαλτίδης. Πώς θα βάλουν σε ένα μνημόνιο, θα βάλουν μόνο στην Ελλάδα και σε άλλες ομάδες που είναι στην Ευρώπη, τα κάνουν. Προφανώς και εκεί. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Εδώ πέρα, επειδή είμαστε επιτήρηση, Τάσο, έτσι. Ναι. Και δεν είμαστε. Για να δούμε λοιπόν τι θα πει ο νόμος και για την πολυδιοκτησία. Να σου πω κάτι. Και από τη FIFA. Ό,τι πει ο νόμος. Φυσικά ό,τι πει ο νόμος. Να σου πω κάτι. Δηλαδή αυτό το ποσό δεν είναι κανένα τρελό ποσό να το δώσει ο Άρης. 1,5 εκατομμύριο λέει εδώ. 1,5 εκατομμύριο. Εγώ ξέρω για τα μισά τώρα, τι να σου πω. Ρετάσω, άμα ποιος το λέει το 1,5. Εγώ ξέρω για 400. Site των Αθηνών. Τη site των Αθηνών μάλιστα λέει και άλλα πράγματα. Θυμάμαι. Μιλάει και μάλιστα site που είναι φιλολυμπιακό site. Καλά, δεν είναι εσύ. Και απόρρισα εγώ πώς έγινε αυτό. Μιλούσε. Άμα έχει κάποια πηγή έγκαιρη, τι θα πει, δηλαδή. Κάτι δεν θα το κάνω τώρα διαφήμιση, δεν χρειάζεται.
Άκουσε με, άκουσε με. Εμένα επαναλαμβάνω, δεν παίζει ρόλο ποιος το λέει, αλλά τι λέει και τι επιχειρήματα υπάρχει από πίσω. Τα ποια είναι τα επιχειρήματα. Αν αυτό ισχύει. Τα επιχειρήματα τα διάβασα. Ναι, αν αυτό ισχύει έτσι όπως το λες, καλά, ο Άρης έχει την παύση μεταγραφών, το είδαμε αυτό, δεν μπορούσε να κάνει μεταγραφές. Νομίζω ότι εκδικάστηκε, ας το πω έτσι, αυτό πριν λίγες εβδομάδες με υπομνήματα και περιμένουμε την απόφαση της UEFA. Αν η UEFA βγάλει, αν η UEFA βγάλει επιμείνει, ο Άρης θα πάει στο ΚΑΣ, έτσι, που υπάρχει και δεδικασμένο στο ΚΑΣ. Σωστά. Σωστά. Τώρα αυτό το ξεκαθαρίζει το ρεπορτάζ και λέει αφορά συγκεκριμένες ομάδες που κουβαλούν οικονομικές εκκρεμότητες από το παρελθόν και αλλάζουν αφημί για να παραγούν από τις δυσβάσταχτες οφειλές τόσο σε παίκτες όσο και προς το ελληνικό δημόσιο. Νομίζω πάντως ότι καμία ομάδα δεν άλλαξε σήμα, ούτε η Λάρισα άλλαξε, ούτε η ΑΕΚ, ούτε οι Rangers. Νομίζω και οι Rangers είναι σε αυτό το τέτοιο. Δεν νομίζω ούτε χρώματα να άλλαξε οι Rangers, με μπλε τους έβλεπα να παίζουν και προχθές, ούτε το σήμα τους άλλαξε οι Rangers. Για να δούμε. Έχει πολύ ψωμάκι, να το δούμε. Εγώ δεν νομίζω ότι λέει ο νόμος να γίνει. Ό,τι λέει νόμιμα. Πάντα είμαστε με την νομιμότητα. Με τον νόμο, πάντοτε. Βέβαια ο νόμος ισχύει μόνο πάντοτε. Για τους ισχυρούς. Αν ο Άρης πάει στο ΚΑΣ και πει το ΚΑΣ ότι πρέπει να. Εγώ πιστεύω θα δικαιωθεί στην UEFA τώρα. Αν δεν δικαιωθεί και πάει στο ΚΑΣ και πει το ΚΑΣ πρέπει να πληρώσει, εγώ θα πω πλήρωσε Καρυπίδη. Δεν μπορώ να πω κάτι διαφορετικό. Ναι, αλλά πρόσεξε Τάσο. Δεν θα πω εγώ ότι η UEFA έβαλε δάχτυλο και έκανε. Όχι! Εντάξει. Όχι! Άμα πας στο ΚΑΣ και σου πει β' εθνική θα πει Τάσο. Δεν έχει στην UEFA δάχτυλο. Δεν έχει. Η UEFA είναι και. Εσύ δεν το πει στην UEFA. Το ΚΑΣ, κάποιοι φίλοι είπαν α, το ΚΑΣ το ελέγχει ο Μαρινάκης. Δεν θέλω τέτοια. Άσε τώρα, Μαρινάκη δεν έχει το ΚΑΣ να πούμε. Τελείωσε. Απλά τα πράγματα. Αν πει β' εθνική, β' εθνική. Εγώ θα ήθελα β' εθνική αν έπρεπε να πάει ο ΠΑΟΚ να το έλεγε, να το λέγα στην Ελλάδα πρώτα. Και όχι με μια απλή εισήγηση στην Ελλάδα, να γινότανε, να υπερχότανε πανικός, να υπέρθει πανικός στην κυβέρνηση και να κάνει τροπολογία μέσα σε 15 ώρες. Στην Ελλάδα είμαστε και κακύποπτοι και λέμε ότι τα περισσότερα μπορεί να είναι και ελεγχόμενα. Μα δεν υπάρχει κακυποψία σε αυτό όταν υπάρχει δεδομένο. Ναι, όταν υπάρχει. Εδώ έχουμε χειροπιαστές καταστάσεις, Ζάχου. Εδώ έχουμε χειροπιαστές καταστάσεις, Ζάχου. Με μια απλή εισήγηση. Μια συστημένη επιτροπή, όπως είπαν οι επίσημοι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Αυτό, μια συστημένη επιτροπή Αυγεννάκη. Αυτό ισχυρίζει το ΠΑΟΚ. Όντως. Οι οποίοι θα λογοδοτήσουν αυτοί, έγιναν μηνύσεις. Λοιπόν, θα ανοίξουν τηλεφωνικό απόρριτο και τα λοιπά και θα δούμε τι θα γίνει. Όλα τα τηλεφωνικά απόρριτα όλα να ανοίξουν. Ναι, όχι, εγώ λέω για το δεδομένο, για το πώς λειτουργήσε το κράτος της Νέας Δημοκρατίας επάνω σε αυτή την περίπτωση. Ναι. Υπήρξε μία λοιπόν. Εισήγηση από μια ανεξάρτητη αρχή, εντάξει, από μια επιτροπούλα, να στο πω έτσι, επιτροπή ρε παιδί μου της λαϊκής. Κατάλαβες, για τα κουνουπίδια, τα μπρόκολα, για τα πράσα και για τις κολοκύθες. Αυτή η επιτροπή, μόνο για αυτά είναι για να αποφασίζει. Εντάξει, τώρα βγήκε η Μαρούπα και λέει πολυδιεκτησία μεταξύ Ολυμπιακού και Λάρισας. Αυτή αποφασίζει. Αυτή είπε Ολυμπιακού και. Και Λάρισας, πολυδιεκτησία, λέει πρέπει να υπάρχει μεταξύ. Αν υπάρχουν αποδείξεις, να πέσει και ο Ολυμπιακός και Λάρισα. Τι, δεν το κατάλαβα. Και βγήκε ο Κούγιας και την έχει ξεχέσει από πάνω κάτω, με συγχωρείτε για το χαρακτηρισμό. Δεν το πήρα. Τέλος πάντων. Για να καταλάβεις τι είναι αυτή η επιτροπή. Και πήρε την εισήγηση αυτής της επιτροπής η κυβέρνηση και την πέρασε ως τροπολογία για να φανεί ευγνώμονος ο ΠΑΟΚ ότι δεν πέφτει. Πώς να πέσει ο ΠΑΟΚ, το δικάσατε. Πήρατε τα στοιχεία που καταθέσε η νομική υπηρεσία της ΠΑΕΠΑΟΚ να τα εξετάσετε. Πήρατε τα στοιχεία από την ΠΑΕΚ Ξάνθη να τα εξετάσετε. Πήρατε μόνο την καταγγελία του Ολυμπιακού που ήταν χορηγός στις εκλογές της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Μαρινάκης και περάσατε τροπολογία και μάλιστα έγινε και τραμπούκος στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτά είναι γνωστά που λες. Ναι, αλλά πρέπει να ακούγονται. Τα έχουμε πει χίλιες φορές, Δάσο. Να τα πούμε χίλιες μία, δεν πειράζει. Η ουσία είναι ότι θα τελεσυνδικήσει τώρα, νομίζω. Και είναι ευκαιρία τώρα που δεν υπάρχουν και αγωνιστικές. Δεν κατάλαβαν γιατί κολλάνε τα τέτοια τα θέματα. Ναι. Τώρα δεν υπάρχει αγωνιστική δράση. Ακόμη πεδίο της δόξης λόγω κορονοϊού. Ναι. Να τελεσυνδικήσει εδώ, νομίζω περιμένουμε την απόφαση. Πρέπει να βγει και υποτίθεται. Να τελεσυνδικήσει. Και να μετά να πάει στο ΚΑΣ και να δούμε ποιος έχει άδικο και ποιος έχει άδικο. Να τελεσυνδικήσει όμως και η υπόθεση Τζίλου. Όλες θα τις να τελεσυνδικήσει. Να τελεσυνδικήσει και η υπόθεση με τα στημένα,
με τις εγκληματικές οργανώσεις, με τις συμμορίες. Όχι, παραμείνετε ελεστατικοί σου αυτές όλες. Έτσι. Μπράβο. Μπράβο. Γιατί αυτά λίγο τα ξεχνάνε μερικοί φίλοι. Όχι, όλες πρέπει να. Έχουμε τώρα, κοίτα, είπαμε δύο εβδομάδες δεν υπάρχει. Τουλάχιστον δύο, εγώ βλέπω κάθε μήνα δεν θα υπάρχει αγωνιστική δράση. Να λυθούν όλες οι υποθέσεις. Δεν καταλαβαίνω. Όλες οι υποθέσεις να τελεσυνδικήσουν. Και όποιος θεωρεί ότι θίγεται, το ΚΑΣ είναι μπροστά μας, έτσι. Να ρωτήσω κάτι. Πιο σοβαρό θέμα ποιο είναι. Η απόπειρα δολοφονίας ενός ανθρώπου ή η πολυδιοκτησία μεταξύ δύο ομάδων. Σίγουρα, ανθρώπινη ζωή είναι πιο σημαντική, δεν το συζητάμε. Μπράβο. Πόσο καιρό έχει η απόπειρα δολοφονίας κατά του κυρίου Τζίλου? Δεν ξέρω, δεν είχαν πιάσει δύο άτομα. Πάρθηκε καμία απόφαση, τελεσυνδίκησε, έκλεισε η υπόθεση. Είπαμε να ανοίξει. Τι είπες προηγουμένως? Έχει πάνω από ένα χρόνο και κάποιους μήνες. Είπες ένα πολύ ωραίο προηγουμένως. Να ανοίξουν, είπες, τα τηλέφωνα. Μην λέμε συνέχεια. Όχι, αλλού θέλω να καταλήξω, Ζάκο, για να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται. Υπάρχει μια απόπειρα δολοφονίας ενός διαιτητή. Όλοι γνωρίζουμε από ποιος, από ποια πλευρά. Όλοι γνωρίζουν από ποια πλευρά. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Περιμένουμε λοιπόν να τελεσυνδικήσει, να μας πούν ποιοι τους βάλανε αυτούς τους ανθρώπους να σκοτώσουν τον διαιτητή Τζίλου. Να κάνουν απόπειρα δολοφονίας μάλλον κατά τον διαιτητή Τζίλου. Εντάξει. Έχει περάσει 1,5 χρόνο, πόσο έχει περάσει. Και ακόμα δεν έχει βγει αυτή η απόφαση. Και μέσα σε 14-13 ώρες από μια εισήγηση της Επιτροπής περάσαν τροπολογία στη Βουλή. Καταλαβαίνετε ρε τι γίνεται με τον ΠΑΟΚ? Εγώ λέω ότι καταλαβαίνετε λοιπόν το πόλεμο και το τι βρωμιά τρώει αυτή η ομάδα και τι λάσπη τρώει. Το όλοι ξέρουμε ποιοι το κάνανε. Μπορεί, πρέπει να υπάρχουν και αποδείξεις, έτσι. Το όλοι ξέρουμε δεν αρκεί σε δικαστήριο. Το όλοι ξέρουμε δεν λέει τίποτα. Αποδείξεις. Κοίταξε λίγο τα στοιχεία. Ταυτοποιήθηκαν, Ζάχο, οι κύριοι. Ναι. Ταυτοποιήθηκαν. Πού ανήκανε, κάπου ανήκανε, σε κάποια ομάδα τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν ανήκανε πουθενά, αν όχι. Υπήρχαν σχέσεις με κάποια ομάδα τέλος πάντων. Είναι πολύ εύκολο να ανοίξουν τα τηλέφωνα, όπως είπες σωστά προηγουμένως. Περίμενε, να ανοίξουν τα τηλέφωνα αυτών που πιάσαν. Αν υπάρχει καμία σχέση με αυτό που εννοείς, να τη δούμε. Αλλά να ανοίξουν και τα τηλέφωνα και τα άλλα τόσο, έτσι. Να ανοίξουν και τον κύριο Καλπαζίδη τα τηλέφωνα, να δούμε. Έτσι. Να ανοίξουν τα πάντα. Να τα ανοίξουν, όπως λέμε. Και του κυρίου, όλο τον πρόεδρο. Όλο να ανοίξουν τα τηλεφωνάκια, να δούμε. Και, εγώ δεν έχω κάποιο. Και του Ατρομήτου, και του Πανιωνίου, του κυρίου Δάρα, του κυρίου Κούγια, του κυρίου Καρυπίδη. Όταν λέμε. Ανοίξουν όλα τα τηλέφωνα. Όλων και τα νόμιμα, έτσι. Ωραίο, αυτό είναι πολύ ωραίο που καταλήξαμε και έτσι. Λοιπόν, για να συμφωνήσουμε σε κάτι. Θα διαφωνούμε. Έπρεπε να μας βρει πανδημία για να συμφωνήσουμε. Εντάξει, είναι και. 23-10-287 και 3 οχτάρια. 23-10-287 και 3 οχτάρια. Έχουμε ακόμη 40 λεπτά και πλέον στη διάθεσή μας. Επαναλαμβάνω, εμείς εδώ μπορούμε να συζητάμε για ώρες, αλλά θέλουμε και τη δική σας άποψη, τη δική σας σκέψη, το δικό σας λόγο να τον ακούσουμε στον αέρα. Εκκλησία πήγε Σαββατοκύριακο? Όχι, εγώ δεν θέλω να λέω ψέματα, δεν είμαι της εκκλησίας, πηγαίνω ας πούμε το Πάσχα μόνο, για να μην λέω έτσι, μην κάνω το θρέσκο, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να είμαι, προσπαθώ να είμαι όσο μπορώ σωστός στην υπόλοιπη ζωή μου και ας μην πηγαίνω εκκλησία ρε παιδί μου, δεν μπορώ να πω ότι είμαι πάντως, τόσο... μια που το είπες, περίμενε, γιατί μου το έστειλε ο φίλος ο Παρασκευάς, μου δεν σας περίμενε. Έκτακτη επικαιρότητα λέει, κάτσε να δω και την ώρα, είναι 9:30, 10 παρά δηλαδή. Τα μέτρα της Εκκλησίας Ελλάδος για τον κορονοϊό. Την απόφαση να αναστείλει όλες τις λατρευτικές συνάξεις εκτός των κυριακάτικων θείων λειτουργιών, οι οποίες θα τελούνται κανονικά μεταξύ 7 και 8 το πρωί, έλαβε πριν λίγο η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, ένα λεπτό λίγο γιατί έβαλα, της Εκκλησίας Ελλάδος, η οποία συνήλθε σήμερα το μεσημέρι εκτάκτως προκειμένου να λάβει αποφάσεις για τις στάσεις της απέναντι στο θέμα του κορονοϊού. Επίσης, η Σύνοδος ενημερώνει τους πιστούς πως τα μυστήρια θα τελούνται μόνο στενό οικογενειακό κύκλο εφόσον δεν μπορούν να ακυρωθούν. Οι κηδείες μόνο με τους ενούς συγγενείς, όπως και τα μνημόσυνα μόνο επί του λέει επί του τάφου. Η Ιερά Σύνοδος προτείνει τους ηλικιωμένους και τα άτομα που έχουν προβλήματα υγείας να μείνουν στο σπίτι τους. Σημαντικό αυτό, έτσι. Αυτά είναι το σημαντικό να λάβονται. Δηλαδή, με λίγα λόγια, και η Εκκλησία, ας το πω σε εισαγωγικά, πειθαρχεί αυτό που στα μέτρα της κυβέρνησης. Έτσι, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Την Κυριακή, πάντως, εγώ έδειξε σε απευθείας σύνδεση με τον ιερό ναό Γρηγορίου Παλαμά, νομίζω, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έδειξε πάρα πολλούς πιστούς που βρισκόταν στην Εκκλησία. Καλά κάνει ο κόσμος, εγώ έχω να πω, αφού έχει πίστη και θέλει να είναι κοντά στο Θεό. Αλλά πρέπει να τηρούμε και, παιδιά, λίγο τους κανόνες υγιεινής, τουλάχιστον
αυτές τις δύσκολες ημέρες που ζούμε όλοι, γιατί δεν αφορά μόνο τον εαυτό μας, παιδιά. Αφορά τον συνάνθρωπό μας, αφορά την οικογένειά μας, αφορά τα παιδιά μας, τη μητέρα μας, τον πατέρα μας, τον παππού μας, τη γιαγιά μας. Δεν είναι μόνο ότι είναι στο ατομικό μας, πιστεύω, το τι θέλει να κάνει ο καθένας στη ζωή του. Πιστεύεις, μπράβο, καλά κάνεις. Και εγώ πιστεύω, ρε φίλε. Και εγώ θέλω αυτές τις μέρες να πάω στους χαιρετισμούς. Αλλά όταν μου λέει η ιατρική και οι επιστήμονες και οι λοιμοξιολόγοι, αποφύγετε το συνωστισμό, δεν θα πάω, ρε φίλε. Λοιπόν. Μία χρονιά δεν θα πάω. Ή να σου πω και κάτι. Όλοι πιστεύουμε οι χριστιανοί ορθόδοξοι στη θεία κοινωνία. Ναι. Σε αυτό το θαύμα, όπως το λένε. Ναι, okay. Τη δεδομένη στιγμή όμως, ρε φίλε. Εφόσον βγαίνουν οι επιστήμονες, και δεν είναι τυχαίοι αυτοί οι επιστήμονες, εντάξει, και σου λένε, εντάξει, υπάρχει ο κίνδυνος, υπάρχει ο φόβος, υπάρχει η υποψία, όσο και άγιο να είναι, όσο και θαύμα να είναι, όσο και αυτό. Αποφύγετε, ρε φίλε. Ωραία, τάσο έχουμε γραμμές. Αποφύγετε μία φορά δηλαδή. Όχι για κάτι για να κάνεις το κεφαλιού σου ή να κάνεις αυτό που σου λένε. Για να προστατεύσεις την ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή. Να προστατεύσεις τον συνάνθρωπό σου, τον συμπολίτη σου, τον συγγενή σου. Εντάξει, και πιστεύω ότι και ο Θεός ακόμα, δηλαδή αν αμφισβητήσουμε κάτι, να το πάρουμε στο πιο άσχημο σενάριο, ότι αμφισβητούμε, ρε παιδί μου, κάποιους τέλος πάντων, πιστεύω ότι ο Θεός θα μας δώσει μεγάλη δικαιολογία και ευλογία και θα μας συγχωρέσει. Και ο Θεός και ο Χριστός και η Παναγία μαζί. Λοιπόν, πάμε λίγο στις γραμμές, Στάσο, γιατί έγινε ένα πανικό. Έλα. Ναι. Ναι, ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε μου. Καλησπέρα, φίλε, καλησπέρα. Θανάση, έλα, ρε Θανάση, έλα, ρε φίλε. Τι γίνεται. Γεια σου, Θανάση. Γεια σας, γεια σας. Πάμε. Το τελευταίο θέμα τώρα που λέγατε σχετικά με τα γεγονότα, τα ρώτη, εγώ πιστεύω ότι μετά από μία εβδομάδα θα δοκιμαστεί η νοοτροπία των Ελλήνων. Όσον αφορά για τα μέτρα λες, ναι, εντάξει. Ναι, μετά από μία εβδομάδα, πιστεύω ότι μία εβδομάδα έτσι τώρα θα είμαστε στρατιωτάκια, αλλά... Ναι. Κατάλαβα. Θέλω να δω την οτροπία μας μετά, γιατί το δύσκολο θα είναι όταν θα συμπληρωθούν 14 μέρες σε έναν τρόπο ζωής που εμείς δεν τον έχουμε συνηθίσει, και αν αυτό γίνει για μετά άλλες δύο εβδομάδες, εκεί να δω πώς θα μπορέσει να το ξεπεράσει ο Έλληνας. Αν δεν συνηθιστεί ο κόσμος και δεν ακολουθήσει τις οδηγίες που λένε καθημερινά οι ειδικοί, να είσαι σίγουρος ότι θα συνεχιστούν αυτοί οι επιδεσμοί, και να ενημερώσω λίγο τον κόσμο ότι στη Γιουχάν, στην Κίνα, για να μπορέσουν να μειώσουν στο μηδέν σχεδόν τα περιστατικά του κορονοϊού, κάνανε 2,5 μήνες. Είχαν οι άνθρωποι τις τελευταίες μέρες 20 περιστατικά και τα 16 ήταν από το εξωτερικό. Δηλαδή 4 περιστατικά σε όλη την Κίνα που είναι 1,5 δισεκατομμύριο, πόσο είναι. Αλλά κατάφεραν και το κέρδισαν, παιδιά. Κατάφεραν και το νίκησαν. Προσωρινά δεν ξέρω, για πάντα δεν ξέρω. Αλλά το νίκησαν, το καταπολέμησαν, ακολούθησαν τις οδηγίες που έλεγε το κράτος, οι ειδικοί κτλ. Και 1,5 δισεκατομμύριο Κινέζοι, παιδιά, φτάσανε μόνο στα 20 κρούσματα και τα 16 είναι από το εξωτερικό. Έλα, Θανάση, λέγει. Αν λοιπόν δεν πειθαρχήσουμε, είναι βέβαιο ότι θα συνεχιστούν αυτά τα μέτρα. Στο χέρι μας είναι. Εσύ πιστεύεις ότι ο ελληνικός λαός είναι πειθαρχημένος? Ότι? Ότι ο ελληνικός λαός είναι πειθαρχημένος? Όχι, 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 είναι δύσκολο. Πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός είναι αυθόρμητος, δεν είναι πειθαρχημένος όσο πρέπει, αλλά στις δύσκολες στιγμές, άμα δεις και ιστορικά, ενώνεται πραγματικά, δεν το χωρίζει τίποτα και γίνεται πολύ δυνατός. Αυτό πιστεύω ότι θα γίνει και τώρα. Θα το δούμε στις επόμενες μέρες. Θα φανεί στο χειροκρότημα, γιατί τα χρόνια είναι διαφορετικά. Ναι, συμφωνώ ότι πριν από πολλά χρόνια έτσι ήταν, αλλά... Εγώ συμφωνώ με το Θανάση, δύσκολα είναι τα πράγματα. Έλληνες, επέτρεψε μου να φυβάλλω. Το πολύ μέσα δεν το μπορεί ο Έλληνας, δεν το μπορεί. Είναι... Παιδιά, κοίταξε λίγο. Δεν σου είναι απαραίτητο να κάτσεις εντελώς μέσα. Τι εννοώ? Βγες, δε φίλε, κάνε μια βόλτα σε ένα δρόμο όχι πολύ σύγχναστο. Συγγνώμη λίγο, όχι πολύ σύγχναστο. Ανέβα, ρε παιδί μου, προς το βουνό, ξέρω εγώ. Ανέβα λίγο, πάνε σε ένα δρόμο, τέλος πάντων, λίγο πιο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Περπάτησε, ρε φίλε, μια ώρα, ξέρω εγώ. Πάρτε την οικογένειά σου, τα παιδιά σου, ξέρω εγώ. Περπάτησε, αλλά μην έρθει σε επαφή με άλλους. Πώς να σου το πω.
Με καταλαβαίνεις. Είναι τώρα οι άλλοι φύγανε. Το λες, θα δούμε ναι. πώς θα εφαρμοστεί. Στην πράξη, στην πράξη. Θα εφαρμοστεί. Ρε φίλε, εγώ μένω στο ασβεστοχώρι, ας πούμε. Πώς θα μπορέσει να το κάνει ο Έλληνας. Μπράβο. Θα πάρω το αυτοκίνητο, ας πούμε, στις 3 μέρες μία φορά. Λέω στις 3 μέρες μία φορά τι θα κάνω. Θα πάρω το αυτοκίνητό μου. Θα βάλω μέσα το παιδί μου, τη γυναίκα μου. Θα πάμε μία βόλτα εδώ πέρα στο δάσος του Κουρί. Να κάτσουμε λίγο έξω, να περπατήσουμε, ξέρω εγώ, άμα δεν έχει κόσμο πολύ και αυτά, πάμε λίγο πιο κάτω αν έχει κόσμο. Τι να κάνουμε, έτσι λίγο, μια φορά στις 3 μέρες να ξαναμπικάρουμε, να πάρουμε και μια βιταμίνη D από τον ήλιο. Τρόποι καταλάβες. Έλα, θα ναι. Τη φαντασία σου, ναι. τρόποι υπάρχουν. Πάρε τα μάξι, κάνε μια γύρα, ξέρω εγώ, μια ώρα έξω με τα μάξι με την οικογένεια, ξαναμπες στο σπίτι. Μην κατεβαίνεις τα μάξι. Με κατάλαβες. Οκ. Okay. Έλα, Θανάση, κλείσε με αυτό που θα να πεις. Να πω λίγο κάτι για το αθλητικό κομμάτι της σημερινής ημέρας, το οποίο δεν έχει σχέση με το ποδόσφαιρο, έχει σχέση με το μπάσκετ. Εντάξει, είναι κάποια γεγονότα που γίνανε κάποια χρόνια, κάποιες ευχάριστες μέρες και ευχάριστες αναμνήσεις, κυρίως για αυτούς που βρέθηκαν εκεί, κύριε Ζάχο. Ναι, ήμασταν εκεί. Βρεθήκατε στο Τωρίνο. Ήμασταν 24,5 χρονών, ήμασταν εκεί. Μπράβο. Και εγώ ήμουνα εκεί. Εσύ είπες έσκησες την μπλούζα σου. Όταν έκανε τα βήματα, έσκησα πραγματικά την μπλούζα, έμεινα τέτοιο και δεν είδα την τελευταία επιλογή, το σου του Ναουμόφσκι δεν το είδα. Είμαι με τον Μπόσμαν. Α, με αυτό το κατσίκι ήσουμε. Όπως είμαστε αγκαλιασμένοι έτσι χέρι με χέρι και έχει την μπάλα ο Σκοπιανός. Παραμιλάμε και οι δυο και λέμε μπες μέσα, μπες μέσα. Να μην πάει για τρίποντο. Να μην πάει για τρίποντο, το ίδιο μόλις λέγαμε όλοι. Μπήκε, ας πούμε, μέσα τρίποντο, λίγο ησύχασες. Έσβρωξε τον άλλον, ησυχάσαμε, λέμε τώρα εντάξει, ό,τι και να γίνει στην παράταση. Στην παράταση το χειρότερο. Εγώ πίστευα να σου πω την αλήθεια ότι θα κάνει τρίποντο σε εκείνη τη φάση, γιατί αυτός ο νόμος όλοι αυτό περιμέναμε, ότι θα κάνουν τρίποντο, ότι θα κάνει αυτός τρίποντο. Έλα όμως που η άμυνα του Ιωάννου ήταν πολύ καλή και δεν τον άφησε. Τα τελευταία τρία λεπτά τον έχει κάνει κλέψιμο και φάουλ τον πήρε επιθετικό. Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, τέλος πάντων, ήταν η Εφές Πίλσεν και δεν ήταν η Τόφας. Ήταν ο Ρίτσαρτς και δεν ήταν ο Γκρίφιθ. Ο Γκρίφιθ μου έστειλε ο φίλος ο Ανδρέας ότι ήταν ο Γκρίφιθ. Τέλος πάντων. Όχι, δεν ήταν ο Γκρίφιθ. Λοιπόν, και είναι ο Σαρίτσα ο τριποντάκιας. Σαρίτσα, που έχασε ο οποίος είναι και προπονητής τώρα. Τώρα είναι προπονητής, τον είδα, έχεις δίκιο. Έχασε την σημαντική μία σε μία βολή όμως, έτσι. Ναι. Ήταν πολύ καλός εκείνη τη μέρα. Σαρίτσα. Λοιπόν, και όλα πήγαν κατευχή πραγματικά. Δηλαδή είναι αυτό που λένε, άμα θέλει ο Θεός. Πάντως το σκορ πραγματικά είναι ασύλληπτο, δεν έχει ξαναγίνει. Το πιο μικρό σκορ σε τελικό ευρωπαϊκό τελικό. Ναι. Τα είπα και στον κύριο όμως, στον κύριο Νίκο και στον άλλο τον Παοξή, τον Μοσχοβίτη. Και ο Νίκος ο Μοσχοβίτης. Με το που πήρε την μπάλα ο Μιχαλάκης ο Μισούνοφ, με έχασε ο φίλος ο Μπόσμαν, απογειώθηκα κάποια στιγμή, βρέθηκα πάνω από τον κύριο Κοτλέπα. Από τον Κοτλέπα βρέθηκα εντός εσύ τον βάρεσες, γιατί τον βάρεσε κάποιος και του πήρε και το ρολόι του Κοτλέπα, έτσι. Το λέει. Όχι, εγώ δεν ήμουν αυτό. Δεν ήσουν αυτό. Άλλος μπορεί να ήταν. Τον βάρεσε με τα σημαίακι τον φάουλ, λέει, και του πήρε το ρολόι. Κάποιος. Εγώ δεν ήμουν. Εγώ πέρασα πάνω από το κεφάλι του, απλά έσκυψε και μπροστά το κεφάλι του. Okay. Ναι, τότε είχαμε ευελιξία, ρε παιδί μου. Να πούμε ότι ο Κοτλέμπα, για όσους δεν ξέρουν, δεν θυμούνται, ήταν διαιτητής παλιά και σε εκείνο το μάτς κομισάριος, έτσι. Κομισάριος, μπράβο. Okay. Μπράβο. Να είσαι καλά, Θανάση. Ναι. Τι θα έλεγα, για το επόμενο της Τόφας, εκείνο ήταν μια άλλη ιστορία, εντάξει. Όταν θα έρθει η ημερομηνία του, θα το πούμε. Πάντως, περάσαν τα χρόνια. Με τον Μπόσμαν, κύριε Ζάχο μας, έχουμε και το Μαστραπά στα χέρια μας, με στα αποδυτήρια, τι με τον κύριο Ταρνατόρο φωτογραφίες. Εμείς δεν το πιάσαμε στα χέρια και το πιάσαμε. Δηλαδή το πιάσε ο Πόστμαν και εσείς στον τρόπο και εμείς δεν το έχουμε πιάσει. Σε κλείνω μόνο και μόνο για αυτό που είπες. Γεια σου. Όχι, ρε φιλαράκι, ήταν. Δηλαδή τώρα σε παρακαλώ, το πρώτο ευρωπαϊκό ήταν. Εντάξει. Έτσι δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, να σε καλά. Τα λέμε, γεια σας. Να σε καλά, Θανάση. Να σε καλά. Πάμε λίγο. Επίσης να θυμίσουμε. Είναι γεμάτες οι γραμμές, λίγο Τάσο, να σου το λέω αυτό. Ναι, τίποτα. Να πω έτσι κάτι, νομίζω είναι αξίζει να το αναφέρουμε. Ότι σαν σήμερα πριν από 25 χρόνια, ο
Ολυμπιακός και η ΤΣΕΚΑ συμμετείχαν σε ένα αγώνα ντροπή πραγματικά στο ΣΕΦ. Ήταν τότε που οι Ρώσοι κατέβηκαν με 5 παίκτες από τη ΤΣΕΚΑ και καταγγείλαν ότι υπήρχε δηλητηρίαση από νερό μολυσμένο με ψυχοφάρμακα. Ναι, για να καταλάβετε τι γίνεται, έτσι, επιστημονικές κινήσεις. Πώς θα θυμώσουν αυτό, έλα. Έλα φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Νάτος. Καλησπέρα. Κύριος Βασίλης, ή κάνω λάθος, κύριος Κώστας, όχι. Εγώ είμαι Ζάχο. Ναι, εσείς. Γεια σου Τάσα, γεια σου και Ζάχο. Τι κάνετε. Καλησπέρα. Πανάγαθο και εύχομαι να έχετε καλή εβδομάδα όλοι σας. Επίσης. Όλος ο κόσμος. Θα μου επιτρέψετε την ταπεινότητά μου να πει ορισμένα πράγματα. Σας ακούμε. Την πρώτη αναφορά που έγινε, έκανε ο αγαπητός Τάσος για την Κυριακή που πέρασε, για την Γρηγορίου Πολαμά. Ναι. Έχεις πάει στο καθολικό της Μητροπόλεως. Στο καθολικό της Μητροπόλεως, όχι, δεν πάω, δεν έχω πάει. Ναι, έχεις πάει. Είναι πάρα πολύ μικρός χώρος. Θέλω να σου πω για αυτό που έδειχνε η φωτογραφία, πόσα άτομα ήταν μέσα. Ναι. Είναι ένας μικρός ναός. Μάλιστα. Κατά το δεύτερο, η Κυριακή το ημέρα της μνήμης του Γρηγορίου Παλαμά, του μεγαλύτερου διδασκάλου που γέννησε στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Θεολόγος ιδίας αξίας με τους τρεις ιεράρχες. Και γι' αυτό πήγαν να τιμήσουν το πρόσωπο. Κατά το δεύτερο, τέτοιες ημέρες, λίγο δηλαδή πριν πήρε στα Ιεροσόλυμα και συλληφθεί ο Ιησούς, πέρασε από μια μικρή πόλη έξω από τη Βηθλεέμ. Εκεί καθόταν αφού είχε ομιλήσει και ξεκουράζεται με κλειστά τα μάτια και οι μαθητές δεν τον ενόχλησαν. Ο αρχισυνάγωγος, δηλαδή ο αρχιερέας της περιοχής, ο επίσκοπος με τα σημερινά δεδομένα, πήγε το παιδί του, το οποίο ήταν επιληπτικό και χτυπιότανε και δύο φορές το γλίτωσαν από το θάνατο, και παρακαλούσε τους μαθητάς του Ιησού να το συνεφέρουν, επειδή είχε μάθει ότι γυρνώντας τα τρία χρόνια, γιατί ο Ιησούς πολλοί νομίζουν ότι δίδασκε από την αρχή. Τρία χρόνια δίδαξε. Έτσι ήταν κατά οικονομία του πατρός του. Και να τον βοηθήσουν να του σώσει το παιδί να ιαθεί. Δοκίμασαν οι Απόστολοι και τότε ο Ιωάννης, ο πιο μικρός από όλους, ο θεολόγος αυτός της Πάτμου, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές, πήγε στο αυτή και του λέει: «Κύριε, σε παρακαλώ, εγώ και τα αδέρφια μου δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε ένα παιδί και είναι κρίμα». Ο Ιησούς έπιασε μία πέτρα, σηκώθηκε και τους λέει: «Έθνος άπιστον, μέχρι πότε θα είμαι μαζί σας?» Και πήγε στον πατέρα. Το λέει: «Αρχισυνάγωγος δεν είσαι?» Λέει: «Ναι». Και κλείνει το χέρι του, πέτρα, δεν μιλάμε για σβόλο, δεν μιλάμε για χώμα. Τελειώνει και αφήνει να πέσουν τα κομμάτια όπως πέφτει ένα μάρμαρο τριμμένο και πιάνει μια κουκίδα. Εάν πίστη συνάπιος είχες, το συνάπι είναι ο πιο μικρός σπόρος που υπάρχει στη γη. Αυτό που κάναμε τη μουστάρδα. Ναι. Και μου το ζητούσες, όχι μόνο το παιδί το δικό σου, αλλά όλα τα παιδιά του κόσμου θα μπορούσες να θεραπεύσεις. Θέλω να σου πω με αυτό, να σας πω, αγαπητοί μου φίλοι, ότι ζούμε σε πολλούς χαλεπούς καιρούς και η Εκκλησία πάτησε πίσω. Η Εκκλησία δεν είναι η Εκκλησία πλέον που ίδρυσε και καθιέρωσε ο Ιησούς. Αυτά τα πράγματα τα οποία και ανακοινώσεις που βγαίνουν μπορεί για τον πολύ τον κόσμο να φαντάζουν καλές, αλλά είναι κομπογεννήτικες. Μπαίνει σε ένα χώρο μέσα, διότι η Εκκλησία είμαι εγώ, εσύ και ο Τάσος. Δεν είναι ούτε το οίκημα, δεν είναι ούτε η διοικήσα Εκκλησία. Για να το κλείσουμε λίγο το θέμα το συγκεκριμένο, κύριε Βασίλη. Εσείς τι θέλετε δηλαδή να γίνει, να είναι ανοιχτές οι εκκλησίες και να συνοστίζεται ο κόσμος και να πηγαίνουν και να κοινωνάνε κιόλας με αυτό όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο, με την πανδημία που ζούμε? Δεν το θεωρείτε λίγο ανεύθυνο? Από αυτούς που βγαίνουν
και καταρχήν χτυπήσαν από την πρώτη μέρα την εκκλησία, ξαναείχε γίνει με εγκύκλιο. Σας έκανα μια ερώτηση τώρα, μην το τραβάμε άλλο, γιατί είπαμε μια ολόκληρη παραβολή νομίζω. Δεν μου απαντήσατε. Αμέσως θα σου πάω εκεί. Το ίδιο, ναι, γιατί έχει άλλη γραμμή όμως, περιμένει ο κόσμος. Ο Αβραμόπουλος με τον Ήτα έναν ή ένα για το θέμα της κοινωνίας. Είναι η μεγαλύτερη ασέβεια που μπορεί να ακουστεί, να γραφεί και να υποθεί από επίσημα χείλη. Ωραία. Εκείνο το πράγμα, αυτοί που το λιδωρούν και το λένε κρασί και ψωμί, να βγουν αυτοί οι οποίοι λένε αυτά τα λόγια και να πούν πόσες φορές την περάσαν από το μικροσκόπιο και τι αν τολμούν να πούνε τι ανακαλύψανε, ότι περιέχει μέσα το Άγιο Δισκοπάτηρο. Ευχαριστούμε, κύριε Βασίλη, να είστε καλά. Κύριε Βασίλη, κλείστε με αυτό, κύριε Βασίλη, που λέτε. Ένα δευτερόλεπτο. Ναι. Την ώρα που πάνε να προσκυνήσεις και να πάρεις τη Θεία Κοινωνία, ο αιρέας λέει ίαση ψυχής, σώματος, άφηση αμαρτιών και ζωή αιώνιων. Ναι. Είναι δυνατόν να πάρεις αυτό και να μου λυθείς? Ποιος ιερέας στα 1400 χρόνια από τότε που είναι ελεύθερος ο χριστιανισμός? Δηλαδή άμα έχει κορονοϊό ένας και πάει και κοινωνήσει, κύριε Βασίλη, δεν θα κολλήσει ο άλλος? Όχι, θα εξαφανιστεί και ο ιός. Αυτό θέλω να σου πω. Τότε γιατί δεν πήγανε Θεία Κοινωνία στην Κίνα για να τελειώσει η υπόθεση? Γιατί δεν το πιστεύουνε. Α, διότι μάλιστα. Πριν πας στην Κίνα. Έγινε, κύριε Βασίλη. Έγινε, εντάξει, να είσαι καλά. Ωραία. Και να τελέσεις και τα άλλα τα λειτουργικά σου καθήκοντα. Εντάξει, κύριε Βασίλη. Αυτό είναι. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Χαίρετε. Να είστε καλά, κύριε Βασίλη. Καλό να είστε βράδυ. Καλά. Καλό να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε στο επόμενο. Έχουμε γραμμές, ακούω. Βέβαια, άλλες δύο γραμμές. Καλησπέρα. Πάμε, καλησπέρα. Το όνομά σου, φίλε μου. Τι κάνετε? Ποιος είναι γνωστή? Όλα καλά, φίλε. Ο Αργύρης είμαι. Έλα, ρε Αργύρη, έλα. Γεια σου, ρε Αργύρη. Γεια σας. Πρώτη φορά τάσω, λίγο με σένα θα τα βάλω. Ναι. Πρώτη φορά. Καλοπροαίρετα, αλλά να πούμε και μερικές αλήθειες. Εσύ δηλαδή αυτή τη στιγμή είσαι στο δημόσιο, ο μισθός σου τρέχει, έβγαλες και στο ίντερνετ είδα ότι θα δουλεύουν... Πάμε παρακάτω. Ναι, όχι, όχι, να λέμε τα πράγματα. Εμένα ναι, δεν θέλω να δημοσιοποιήσω που όχι, δουλεύω. Όχι, δεν θέλω να δημοσιοποιήσω, εντάξει, παρακάτω. Όποιοι δουλεύουν στο δημόσιο... Δεν κλέβω, δουλεύω. Μ' ακούς, ναι. Δεν κλέβω, δουλεύω. Εγώ ξεπλαμβάνω 6 ώρα και Σαββατοκύριακα δουλεύω. Άλλο ήθελα να πω. Ναι, δεν παίρνει την προσωπική μου ζωή όμως, εντάξει, όπως δεν παίρνω στην προσωπική σου ζωή εγώ. Πάμε, έλα. Όχι, εγώ ταξιτζής είμαι, δεν το κρύβω. Δεν με νοιάζει τι είσαι, φίλε. Εγώ δεν γουστάρω να μπαίνεις στην προσωπική μου ζωή, το καταλαβαίνεις. Δεν μπαίνω στην προσωπική μου ζωή, δεν με αφήνεις να μιλήσω. Ναι, δεν γουστάρω και δεν το ξανακάνεις αυτό. Να μπεις στην προσωπική μου ζωή, το απαγορεύω. Να πω για τους δασκάλους. Εμένα αυτό. Πες για ό,τι γουστάρεις. Ναι, δεν μπαίνω στην προσωπική ζωή, κάνεις λάθος πάλι, το ξαναλέω. Να πάμε σε αυτούς που είναι στο δημόσιο. Ωραία, πάμε. Ωραία. Αυτούς ο μισθός τρέχει. Εγώ άμα δεν δουλέψω, κύριε μου, το παιδάκι μου δεν θα φάει. Δεν έχουμε περίσσευμα χιλιάρικα να μοιράζουμε. Τρέχουν τα τέβε. Για κάθε μέρα που είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, έτσι. Όχι εγώ. Τρέχει το τέβε. Τρέχουν οι υπάλληλοι. Τρέχουν τα φώτα. Τρέχουν οι ΔΕΗ. Το κράτος δεν θα μου πει μετά από ένα μήνα παραγράφονται αυτά του μηνός και πάμε με νέο ξεκίνημα. Θα σωστά, το πει σε ένα. Έλα. Σωστά. Ναι, γιατί πήγα να παρεξηγηθείς. Εγώ δεν είπα για το μικρά εσένα. Ναι, δεν πήγα να παρεξηγηθώ γιατί μίλησες για μένα. Όχι, για κάθε ένα... Δεν μίλησες γενικά. Ναι, δεν μίλησες γενικά. Ναι, γιατί λες τι να κάνουμε, θα κάτσουμε 20-30 μέρες. Εγώ παιδιά δεν μπορώ να κάτσω 30 μέρες. Άμα κάτσω 30 μέρες θα πεινάσω στο σπίτι μου. Ναι, εγώ δεν κάθομαι όμως, φίλε, δουλεύω. Δεν είπα εγώ, εσύ ο δάσκαλος, ο τραπεζικός, άμα τον πει δεν θα δουλέψει για 20 μέρες. Άκουσε με λίγο όμως κάτι. Ναι. Άκουσε με λίγο κάτι. Ο δημόσιος θα πάρει ένα στάνταρ μισθό. Ναι. Εσύ μπορεί να έρθεις Σάββατο Παρασκευή και να βγάλεις και 500 τη βραδιά. Δεν θα σε πει κανείς τίποτα. Για να βγάλω 500 τη βραδιά. Έλα σου δώσω. Ναι, γιατί δεν έχει έρθει βραδιά που έβγαλες 500. 500? Όχι, αυτά είναι όνειρα θερινής νυχτός. Εγώ την κάνω 350. 350. Ούτε 350. Ναι, τέλος πάντων. Αλλού θέλω να καταλήξω. Άλλα πλεονεκτήματα έχει το ελεύθερο επάγγελμα, άλλο έχει το δημόσιο. Θέλω να σου πω ότι εγώ άμα δεν δουλέψω 10 μέρες, δεν μπορώ να κάτσω 30 μέρες.
Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να κάτσω 30 μέρες. Καταλαβαίνεις, όπως και εγώ μόνο αν έχεις, μόνο αν έχεις ελεύθερος επαγγελματίας και βγάζεις καλά λεφτά και έχεις κάνει καβάτζα. Γιατί ο δημόσιος δεν μπορεί να κάνει καβάτζα. Και κάνει καβάτζα. Άμπρα. 3,60 είναι. 3,60 είναι όμως τα έξοδα. Ναι. Το έξοδο του κάθε μαγαζιού, του κάθε τέτοιο. Εγώ λέω για την κυβέρνηση. Αυτό θέλω. Δεν υπάρχει πρόνοια να πούνε τερβισιά. Πρέπει να κάτσουμε όλοι. Θα το δεχτώ. Να, αλλά το τέβε σου δεν θα πληρωθεί. Τέλος. Αργυρή. Δεν είπε, δεν ξέρω κιόλας, να μην σου λέω ψέματα. Δεν είπε η κυβέρνηση ότι θα επιμεριστούν, ας πούμε, αυτοί οι χασούρα. Όχι, η κυβέρνηση εσύ είπε Ζάχο. Δεν ξέρω. Θα παγώσουν αυτού του μηνός και τον άλλο μήνα που η δουλειά θα, ναι, θα αυξηθεί 100% θα τα δώσετε τον άλλο μήνα μαζωμένα. Όχι, δεν μπορεί να τα δώσει. Τις 15 μέρες που κλείσανε τα μαγαζιά ή εσύ που δεν θα δουλεύεις, π.χ. οποιοσδήποτε, αυτές τις μέρες να υπάρχει η ελάφρυνση των 15 ημερών αναλογικά. Έτσι, για τους υπαλλήλους. Αυτό πρέπει. Αυτό είναι το σωστό. Χιλιάδες άτομα δουλεύουν. Αυτό είναι το σωστό. Εστίαση, πού είναι, ποια μέρη να υπάρχει. Ενώ στα άλλα κράτη θα έρθει ο Γερμανός και θα πει φιλαράκι. Γι' αυτό εδώ θα ανοίξω το πακέτο το τάδε. Πάρτε, είμαστε αυτό εντάξει. Είναι, αυτό είναι σωστό που λες. Για εμάς τι υπάρχει. Είπαν ότι θα επιμεριστούν, είπαν. Όλοι θα πάρουν μία, λέει, όλοι θα πάρουν. Μία η κυβέρνηση. Ναι, μία, η κρατική μέρημνα πρέπει να αναφορά όλους τους κλάδους. Και ελεύθερους επαγγελματίες και δημόσιους υπαλλήλους και με απασχόληση κτλ. Όπως είπαμε, το είπε και, τώρα και, συμφωνούμε απόλυτα και, όλους τους κλάδους. Αργυρή, εγώ έτσι κατάλαβα, μπορεί να το κατάλαβα λάθος, ότι είπε ότι θα επιμεριστεί στην κυβέρνηση, στα αφεντικά και στον υπάλληλο. Ας βγει ένας τέτοιος που είμαι 1000% σίγουρος, είπε θα παγώσουνε. Ναι. Δηλαδή τώρα έχουμε Μάρτιο, παγώνουνε και θα τα πληρώσετε πουλάκια μου τον Απρίλιο. Έτσι, αυτό δεν είναι και ποιος θα βρει να πληρώσει τα διπλά όταν η δουλειά του είναι για ένα μήνα μπορεί αυτό να βγάλει. Αυτό δεν είναι η λύση, πρέπει να υπάρχει κάποια ελάφρυνση. Αυτό είναι σφάλμα το είπανε. Αυτό είναι σφάλμα. Κάποια ελάφρυνση πρέπει να υπάρχει. Μάλιστα να δείτε πώς είναι. Γι' αυτό είναι όλοι ανάστατοι. Είναι ανάστατοι όλοι. Ωραία. Εγώ δεν λέω πρώτα υγεία. Αλλά άμα δεν έχω και λεφτά, πώς θα βγάλω. Για να ολοκληρώσουμε, Αργύρι, εγώ τι είπα πάνω σε αυτό και τα βάλεις με μένα. Δεν τα έβαλα με σένα, λέω ο κάθε ένα. Είπες επί 30 έχει... μέρες να κάτσουμε. Που είπες, ναι, ας πούμε τώρα οι δάσκαλοι και 2 χρόνια να τους πει, να, θα παίρνουν το μισθό. Κατάλαβες που λέω. Αργύρι, εγώ δεν θα πάρω τίποτα. Για να το ολοκληρώσουμε, από όποιο πόστο και αν ήμουν, γιατί εγώ έκανα και ελεύθερος επαγγελματίας. Ξέρω ότι ήταν στην πορεία σου. Δούλεψα οικοδομή πάρα πολλά χρόνια. Ξέρω ότι τα αρμανικά είμαστε. Μπράβο, Καρδάση, μου δούλεψα οικοδομή πάρα πολλά χρόνια. Ξέρω. Ότι είσαι Παλαιστινής. Λοιπόν, δεν είπα ότι είσαι καραφιγιός. Από όποιο πόστο και αν ήμουνα, δηλαδή είτε δημόσιος είτε ελεύθερος επαγγελματίας κτλ., αυτό που θα είχα ως πρωταρχικό μου ρόλο τη δεδομένη στιγμή είναι να προστατεύσω την υγεία τη δική μου, των παιδιών μου, της οικογένειάς μου και των συνανθρώπων μου. Ωραία, με οποιοδήποτε κόστος. Με οποιοδήποτε κόστος. Εγώ αυτό λέω πρωτίστως. Αλλά αν αυτό δεν έχει... να σε νοιάζει, Αργύρι, ναι, και όχι αν θα σε νοιάζει να σε δώσουν 2 φράγκα παραπάνω ή θα δώσεις άλλα 2 παραπάνω σε. Ναι, αν δεν έχει το τσικάλι όμως να το βάλεις. Εντάξει, θα θα σε βοηθήσουν όλοι, ρε φίλε. Λίγο κάποιος σε βοηθήσει, δεν μπορεί. Ένα λεπτό για να το κλείσουμε. Δεν λέω για μένα, εγώ άσε, εγώ είμαι καλά. Λέω για άλλους. Έχω συναδέλφους που έχουν 1000 ευρώ δάνειο το μήνα. Όλα είναι, σημαντικά. Πρώτη θα είναι η υγεία. Να το κλείσουμε εδώ. Okay, να είσαι Αργύρι. Καλά και πάντα επιτυχίες. Να είσαι καλά. Γεια να είσαι σου, καλά. Αργύρι. Άμα έχουν 1000 ευρώ δάνειο οι άνθρωποι και δεν δουλεύουν, νομίζω ότι πρέπει να μεριμνήσει η κυβέρνηση και να τα παγώσει. Αυτό είπαμε. Υποτίθεται. Για ένα ορισμένο, για ένα χρονικό διάστημα. Γιατί τα μέτρα αυτά, και νομίζω ότι θα γίνει αυτό, δεν μπορεί να μην γίνει. Υπάρχουν τα μέτρα αυτά τα επέβαλε η κυβέρνηση, έτσι. Λοιπόν. Πάμε στους δύο, Τάσο, περίμενε λίγο. Οι δύο που περιμένετε, μην καλείτε άλλοι, είναι ήδη έχει περάσει παρατέταρτο, δεν έχουμε κάνει το διάλειμμα, οπότε οι δύο τελευταίοι. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Έλα, Μαγκές. Καλησπέρα. Έλα, Γιώργη. Ο Γιώργος, καλά κατάλαβα. Έλα, ρε, εσύ τι γίνεται. Βασικά πήρα να σου πω ένα γεια. Καλά έκανες. Τώρα να μιλάμε για ποδόσφαιρο, έχει... Καταλαβαίνω και το σφιγμό, καταλαβαίνω και τα προβλήματα που υπάρχουν. Παιδιά, εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι ένα τωρινό φαινόμενο, γιατί αυτή η συζήτηση πρέπει να πιαστεί πολύ βαθιά. Όταν ένα κράτος έχει πλεονάσματα, όταν έχει μια σωστή λειτουργική οικονομία και όταν υπάρχει φορολογική συνείδηση του πολίτη και ένας σεβασμός που είναι αλληλένδετος και προς το κράτος και με τις παροχές, τουλάχιστον ο Αναστάσιος ξέρει,
αυτά, τα παιδιά ναι. Στην, Γιώργο, αυτά στην Δυναδία και τα λοιπά. Αυτά που λες ώρες για ένα μικρό διάλειμμα δεν υπάρχουν, όλα αυτά που περιγράφεις δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, οπότε... Ναι, αλλά να σου εξηγήσω και λίγο κάτι. Για, ακριβώς για αυτόν τον λόγο όταν βγαίνουν εδώ πέρα δεν έχεις ακούσει, ας πούμε, τους Γερμανούς που λένε εντάξει, φέτος πιάσαμε πάλι, σπάσαμε τα ρεκόρ στην αποταμίευση, στη φορολογία και τα λοιπά. Όλα αυτά εδώ παιδιά, αυτά τα πλεονάσματα δεν είναι λεφτά που μένουν στο κράτος σε κάποιες ιδιωτικές τσέπες. Τώρα για παράδειγμα, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζει να κλείσει κάποια σύνορα, η Γαλλία, όλα τα κράτη τέλος πάντων, επειδή βρισκόμαστε εμείς εδώ στην Γερμανία, στην Κεντρική Ευρώπη, έτσι. Αυτό εδώ δηλαδή το κράτος, ένα ευρωπαϊκό, πρέπει να ακολουθήσει στην ουσία την ίδια πολιτική. Αυτό που θέλω να πω είναι, έχει δίκιο το παλικάρι και τους καταλαβαίνω όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά έχει δίκιο να κάνει με τις δομές του κράτους. Είναι αυτό που λες εσύ Αναστάση, ότι δεν είναι πρόβλημα τωρινό. Δηλαδή όταν πας να πάρεις ένα δάνειο για παράδειγμα, ή έπαιρνες παλιά κάποια δάνεια, ή γινόντουσαν σπατάλες ή πολλά άπειρα παραδείγματα. Όχι απλά, όπως είπε ο Αργύρης, ότι έχουν δάνεια και τα λοιπά και υποχρεώσεις. Υπάρχει δηλαδή ο δημόσιος υπάλληλος δεν έχει υποχρεώσεις και δάνεια. Τι είναι δηλαδή, ο Νάσης νομίζει ότι είναι ο δημόσιος υπάλληλος. Δεν το κατάλαβα. Έναντι στο ελεύθερο επαγγελματία, που ο ελεύθερος επαγγελματίας, δε φίλε, στο κάτω-κάτω, κάνει ένα ελεύθερο επάγγελμα. Γι' αυτό λέγεται ελεύθερο επάγγελμα. Μπορεί τώρα ένα μήνα να πάρει 3 χιλιάρικα, μπορεί τον άλλο μήνα να πάρει 1500. Ο δημόσιος θα πάρει 800, 900, 1200, ξέρω εγώ. Κατάλαβες. Τι να κάνουμε, ναι, δηλαδή εσύ ελεύθερος επαγγελματίας, δεν είσαι εσύ Γιώργο. Εσύ είναι ο επαγγελματίας, δεν είσαι. Δεν υπάρχει μήνας που κονομάς και μήνας που, που δεν κονομάς τόσο πολύ. Ναι, υπάρχει όμως και το τέτοιο ότι λίγο και Σαββάτο μπορεί να δουλέψω και την Κυριακή, μπορεί και ένα μήνα να μπω μέσα, αλλά πάλι θα πληρώσω και, και το νίκιο και το προσωπικό που έχω και τα λοιπά και τα λοιπά. Εγώ δεν αυτό τον είπα. Η κυβέρνηση και πιστεύω ότι μπορεί να έχουμε άλλα προβλήματα οπαδικά με την κυβέρνηση, αλλά πιστεύω ότι το χειρίζεται καλά το θέμα έως τώρα, τον ιό. Πιστεύω ότι θα μεριμνήσει για όλες τις κοινωνικές τάξεις των πολιτών και δεν θα υπάρχει επιβάρηση για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί να υποστούμε όλο αυτό που το κάνουμε για το καλό των συνανθρώπων μας. Έτσι, έτσι πιστεύω. Έτσι προβλέπω. Θα δούμε, θα δούμε στην πράξη. Σίγουρο, παιδιά, ένα σίγουρο από ό,τι ακούγεται τώρα από τη Γερμανία τέλος πάντων, ότι πρέπει να ανοίξουν οι κάνουλες, έτσι, γι' αυτό είχε γίνει και το 2008 και πρέπει να στηρίξουν με λεφτά και να ρίξουν λεφτά στην αγορά, εννοείται αυτό. Στο είπα θα ρίξουν ρε φίλε, είπανε. Σήμερα Eurogroup δεν είχε. Ναι. Αυτό που θέλω να πω παιδιά και ένα τελευταίο και θα κλείσω για να καταλάβετε λίγο τη διαφορά, γιατί έχω ένα φίλο που ζει στη Λομβαρδία στην Ιταλία και μου λέει Γιώργο είναι πραγματικά σαν να ζούμε σε πόλεμη ζώνη, που δεν το πιστεύετε αυτό εδώ άμα δεν το δείτε. Είναι ένα φαινόμενο δηλαδή που ξεκίνησε όντως για πλάκα, για 2 εβδομάδες, 3 που χάσαν το παιχνίδι. Εντάξει η Ελλάδα πρόλαβε πιστεύω και μακάρι να συνεχιστεί έτσι, αλλά ρε παιδιά βάλτε λίγο το μυαλό στη θέση σας. Πραγματικά μη ρισκάρετε τίποτα. Δεν έχει να κάνει με τον εγωισμό το προσωπικό. Κοιτάξτε λίγο, έχετε γονείς, έχετε συγγενείς, έχετε ευπαθείς. Κάποιος, υπάρχει δηλαδή πάντα κάποιος που είναι στην οικογένεια με πρόβλημα έτσι με τις υγείες κτλ. Εδώ στην Ιταλία ακούστηκε, δηλαδή βγήκε μια στατιστική παιδιά, δεν θέλω να σπίρω πανικό, αλλά έχουν αφήσει ηλικιωμένους που δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν με μάχη οξυγόνου και πήραν σε πιο νέα άτομα. Δηλαδή φανταστείτε ότι οι κλίνες δεν είναι άπειρες, έτσι. Έχουν κλείσει τα πάντα. Κοίταξε, η μόνη που μπορεί να ανταπεξέλθει πραγματικά σε μια τέτοια μεγάλη, σε ένα τέτοιο μεγάλο πρόβλημα από ασθενείς σε νούμερο είναι η Γερμανία. Έχει 30.000 κλίνες σε μονάδες ειδικής θεραπείας. Η Ελλάδα έχει μόνο 600 και έχουν διατεθεί 250 για τον κορονοϊό. Για να καταλάβετε τι προσπαθεί να αποφύγουμε. Ναι, και εδώ υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, αλλά ξεκινάει από την ατομική ευθύνη. Αυτό παιδιά, τίποτα άλλο. Να έχουμε την υγεία μας, προσέγγιση της οικογένειας και τα μάτια σας. Να σε καλά, Γιώργη. Να σε καλά, Γιώργη. Να σε καλά, ρε φίλε. Ζάχο. Στον τελευταίο θα πάμε. Ένα μήνυμα από τον Παναγιώτη τον Παπαδόπουλο. Για πες. Προς τον κύριο Βασίλη, έχει πολλά χαιρετίσματα ο κύριος Βασίλης από τον Παναγιώτη τον Παπαδόπουλο. Ήταν ακροατής. Από την πρωινή τη ζώνη όταν ήταν ακόμα. Με τον Μάριο. Ναι, ναι.
Ωραία. Πάμε στο τελευταίο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Το όνομά σου, φίλε μου, αν θέλεις. Ο Παναγιώτης, είμαι από το Περιστέριο, Ατρομητάκας. Έλα ρε Παναγιώτη, έλα ρε φίλε, τι γίνεται. Γεια σου ρε Παναγιώτη. Παναγιώτη, υπάρχει περίπτωση, ξέρεις, να παίξεις Ευρώπη, αν δεν πάνε, τι μπορείς να κάνεις με αφαίρεση. Ναι, φίλε, αλλά εγώ είμαι Παντελονάτος, γιατί είμαι Περιστεριώτης μάγκας, ρε φίλε. Εμείς είμαστε δυτικά που αυτά, είμαστε μάγκες. Δεν το αξίζω, καλύτερη ομάδα ο Άρης θα παίξει ο Άρης. Σόπα ρε μεγάλε, σόπα ρε μεγάλε. Δεν το λες τέτοια ρε Παναγιώτη. Δεν μου λες. Έλα ρε Μουτάφ, σε πειράζω. Κάτσε ρε Παναγιώτη, όταν ήταν ο Γκαγκάτσης πρόεδρος στην ΕΠΟ, τότε που άνοιξαν οι τράπεζες που λέτε, ξέρω εγώ και τα λοιπά, έπαιξε ο ΠΑΟΚ Ευρώπη. Η UEFA σε έκανε, δεν σε έκανε η Ελλάδα. Άσε τώρα η UEFA, ποιος έκανε καταγγελία, ο Σπανός δεν έκανε καταγγελία. Ναι, είχε κάνει. Α, δεν το θυμάμαι. Είχε κάνει, αλήθεια είναι αυτό. Είχε ένομο συμφέρον. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν είχε βγει βαθμολογικά και με τους παθή του να παίξει Ευρώπη, τότε με Γκαγκάτσι, με μπαμπά Γκαγκάτσι πρόεδρος στην ΕΠΟ, και δεν έπαιξε Ευρώπη λόγω οικονομικών προβλημάτων και μετά από καταγγελία του κυρίου Σπανού έπαιξε ο Ατρόμητος. Παναγιώτη, σου λέει με λίγα λόγια να στο αποκρυπτογραφήσω αυτό που λέει, πες στο Σπανό να κάνει καταγγελία. Αυτό σου λέει. Κατάλαβες. Όχι, πρώτα ο Θεός να πάρει τους μείον ο Άρης. Μετά. Μάλιστα. Να πω και εγώ τη γνώμη μου, παιδιά, πολύ γρήγορα για το θέμα που ζούμε. Πάμε ρε Παναγιώτη, πάμε. Χθες βγήκα μια βόλτα, εγώ μένω σε μια συνοικία του Περιστερίου, στην Αυτούμπολη. Βγήκα μια βόλτα, μιλάμε, δεν υπήρχε ούτε αδέσποτη γάτα έξω και αυτό που με τρόμαξε ήταν η απόλυτη ησυχία, ρε παιδιά. Ναι, φίλε, και μιλάμε για νέκρα, έτσι. Ήταν κάτι τρομακτικό. Εγώ τώρα που ήρθα από το σπίτι Ποδαράτος, έρχομαι εδώ πέρα που είναι ένα χιλιόμετρο το σπίτι μου εδώ από το σταθμό. Δηλαδή, ζήτημα να είδα τρεις ανθρώπους. Και αμάξια, εντάξει, είχε ψηλό, όχι τίποτα ιδιαίτερο. Είδα και 10 αμάξια, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, αυτό καλό είναι, παιδιά. Αυτό είναι καλό. Την Παρασκευή και το Σάββατο εδώ πέρα που είχε ήλιο. Γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι είμαστε πολύ του άσπρου και πολύ του μαύρου. Δηλαδή, τον άκρον είμαστε, έτσι, ναι. Τον άκρον, μπράβο. Την Παρασκευή και το Σάββατο που είχε ήλιο, οι παραλίες ήταν γεμάτες. Οι άλλες κάνανε ηλιοθεραπεία και τα βγάζανε στα Facebook και σε αυτά. Δεν τρεπόμαστε λίγο. ο ένας πάνω στον άλλο ήταν. Στον άλλο μου κάτι στην παραλία ήταν ο ένας πάνω στον άλλο. Πήγαν στις πλάζες, δεν υπήρχε εκεί. Είχαν κλείσει τα μαγαζιά και πήγαν στις πλάζες να βγάζουν τα κομμιά τους έξω της σκηνή Αύγουστος μήνα. Δεν τρεπόμαστε λίγο, ατομική ευθύνη. Στη Χαλκίδα γινόταν πάντα με ένα σεπατό. Καλά, Παναγιώτη, εδώ στην παραλία, στο Λευκοπύργο, ξέρεις τι έγινε λίγο πιο κάτω. Τα είδα, Ήτανε υπαίθριο μπαράκι. Υπήρχε και κοκτέιλ αντιβάιρους εδώ, μην τα είμαστε πρωτοπόροι. Τα είδα. Πρωτοπόροι, κοκτέιλ αντιβάιρους. Αλλά πιστεύω ο Έλληνας να βομβαρδιστεί από πληροφόρηση ώστε να βοηθήσουμε τις οικογένειές μας, τους συνανθρώπους μας. Σεβασμό στον ίδιο μας τον εαυτό και στην ανθρώπινη οικογένεια. Αυτό που είδες, φίλε μου, στη γειτονιά σου γενικά εκεί που μας περιγράφεις, είναι ο φόβος περισσότερο για τη ζωή του ο καθένας. Ο φόβος. Αλλιώς ο Έλληνας δεν θα σε δεν μπορεί να τον κλείσει. Δεν τον κλείνει. Δεν τον κλείνει στο σπίτι. Είχαμε τα παραδείγματα. Θέλω να πιστεύω ότι είχαμε τα παραδείγματα. Βλέπει και δίπλα της Ιταλίας. Δυστυχώς της Ιταλίας και της Ισπανίας. Και ότι το προλάβαμε. Θέλω να πιστεύω ότι το προλάβαμε. Αν και λένε ότι το πικ, δηλαδή η κορύφωση του ιού, θα είναι γύρω στο Πάσχα. Καλά. Αυτά τα αφήσουμε. Με τους κρατούμενους μέσα στις φυλακές δεν έχω ακούσει τίποτα. Είναι και αυτό μια παράμετρος, έτσι. Ισοφωνητικοί υπάλληλοι που δουλεύουν. Ναι, τη δεδομένη στιγμή δίνουμε όλη τη μάχη μας, ο καθένας από τη θέση του και από την υπευθυνότητα που τον διακατέχει για την ατομικότητά του, για τις οικογένειές του και τον άνθρωπό του. Και να ξέρετε ότι τα αποτελέσματα για αυτή τη μάχη θα τα δούμε σε κανένα 15ήμερο, 20ήμερο. Έτσι. Για το τι μέλη γενέστε και για το αν θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Εγώ πιστεύω θα δείξει και τον Απρίλιο και τον Μάιο. Οκ, Παναγιώτη. Αν ακολουθήσουμε τις οδηγίες, πιστεύω ότι δεν θα πάει μέχρι Μάιο. Κάτι τελευταίο που θες να πεις, Παναγιώτη. Κάτι τελευταίο ζάχο για να κλείσω. Μέσα με τέτοια. Γιατί είμαστε οπαδοί και δύο, θέλω να πω σεβασμό στους οπαδούς της δεκαετίας 80 και 90 όλων των ομάδων που τραβηχτήκανε και κατευθύνθηκαν ολόκληρες γενιές, γιατί είναι και η δική μου γενιά μέσα σε αυτή, και θα κατευθύνθηκαν ολόκληρες γενιές με διάφορα άσχημα πράγματα. Τέλος πάντων. Να σε καλά, Παναγιώτη. Να σε καλά. Γεια σου, ρε Παναγιώτη, γιγάντα. Αν και η φωνή σου, Παναγιώτη, ακούστηκε τουλάχιστον στα δικά μου αυτιά, έτσι, 20, 25, μόνο με το τελευταίο που είπες, έδειξες ότι είσαι double από αυτό που είπα. Τι είναι, Ελλάδα είναι, 20-25. 25 τον έκοψα εγώ από τη φωνή. Λοιπόν, επίλογο κύριε Τρέγια.
Επίλογο, 56 είναι και δεν κάνουμε. Επίλογο. Παιδιά, γεροί να είμαστε όλοι. Υπομονή θα κάνουμε. Θα το ξεπεράσουμε. Θα το κλείσουμε σίγουρα ότι θα το ξεπεράσουμε. Αρκεί λίγο το μυαλό να είναι μέσα στο κεφάλι μας. Να μην πετάει. Και να μην είμαστε λίγο, πώς να το πω, αφελείς. Γιατί όλοι ξέρουμε την πραγματικότητα. Όλοι γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε. Και πρέπει να το κάνουμε, παιδιά. Ευτυχώς ή δυστυχώς, τη δεδομένη στιγμή πρέπει όλοι να δείξουμε μεγάλη υπευθυνότητα στην ατομική υγιεινή μας, στην υγιεινή της οικογένειάς μας, στο σπίτι μας, για να προστατέψουμε εμάς, τα παιδιά μας, τους γονείς μας. Ωραία. Και κατ' επέκταση τους συνανθρώπους μας. Θα τα πούμε και αύριο, για έτσι. Για να μπούμε ξανά πολύ σύντομα σε κανονικούς ρυθμούς ζωής. Να είσαι καλά, Τάσο, θα καλό τα πούμε βράδυ. Και αύριο, έτσι. Να τα πούμε, θα τα πούμε και αύριο. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ σε όλους σας. Καλό βράδυ. Χαρά, λοιπόν, έχω ένα φίλο, επέμενε, τον πήρα στην. Τον έχω βάλει στη γραμμή. Έλα, φίλε μου, είσαι ο τελευταίος. Ένα λεπτάκι έχουμε. Καλησπέρα. 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 Είμαι ο Αντρέας από τη Νέα Υόρκη. Ο Έντι. Yeah. Τώρα μόλις. Ναι, ο Έντι, ναι. Ο τώρα μόλις έγινε. Τι έγινε. Βγήκε ο δήμαρχος. Σε τρεις ώρες κλείνουν όλα τα μπαρ και τα ρέστοραν, τα καζίνα, τα γυμναστήρια. Στη Νέα Υόρκη. Όλα. Ναι, τώρα, σε τρεις ώρες. Τώρα βγήκε και το είπε. Ποιος ώρα θα κλείνετε όλοι. Ποιος είναι ο Μέιερ εκεί, ποιος είναι. Ο De Blasio, ο Μέρφυ στο Connecticut και ο άλλος στο. Όλο. Ναι. Όλο οι Ιταλοί βγαίνουν στη Νέα Υόρκη. Τώρα βγήκε. Νέα Υόρκη, New Jersey και Connecticut. Βγήκα τώρα, 8 ώρα κλείνετε όλοι. Ωραία. Μας έδωσε και την είδηση. Να δούμε, γίνονται αυτά στην Ελλάδα. Και αυτό που είπε ένας κύριος προηγουμένως για τους φυλακισμένους, από την Τετάρτη σταματάνε τα επισκεπτήρια. Πώς δεν γίνονται στην Ελλάδα, εδώ είμαστε 4 μέρες είναι κλειστά όλα. Τι δεν γίνονται στην Ελλάδα, μας αντιγράφει Νέα Υόρκη. Αφού μας φέρνει την αρρώστια από την Ευρώπη. Αφού βλέπουμε τραβάτε στην Ευρώπη. Εσείς οι Αμερικάνοι φταίτε, εκεί πέρα κάνετε τα πειράματα, τόσκασε ο ιός. Τα πειράματα που χρηματοδοτεί. Έγινε, πώς το λένε εκείνος που κάνει τις εκπομπές. Το χρηματιστήριο έπεσε 3.000 πόντους. Άμα δεν δω πρωί-πρωί, το Dow Jones δεν πάει η μέρα μου καλά. Πρέπει να το δω. Έκλεισε τώρα. Πάνε με το χέρι. Πριν μια ώρα. 3.000 πόντους. Μεγαλύτερη ιστορία. Οκ, έτσι. Τα πηδάνε τα κτίρια. Έχει, ναι, να είσαι καλά. Και παοκάρα. Όχι, παοκάρα, εδώ έκλεισες. Παοκάρα, όχι, παοκάρα. Φλουαριανό είσαι, πες και τίποτα άλλο. Λοιπόν, ένα λεπτό να διαβάσουμε τον βασικό υποστηρικτή της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα, που είναι η Μάζντα Μανατίδης και το εξειδικευμένο συνεργείο της με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Μάζντα. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Μάζντα Μανατίδης, ένα όνομα εγγύηση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει το μάστορά του και είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης στον Mazda είναι ένα στην πόλη μας και είναι στην Παπάφη 205. Τηλέφωνο 2310 924 931. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω όλους για τη συμμετοχή και την ακρόαση. Ήταν μια διαφορετική εκπομπή. Καταλαβαίνετε όλοι πρέπει να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Ελπίζουμε αυτά να είναι για λίγο καιρό, ελπίζουμε όλα να έρθουν στην κανονικότητα, στην ομαλότητα, πολύ σύντομα και να περάσει αυτό που ζούμε όλοι και όχι μόνο εμείς, σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, πολύ σύντομα και όσο το δυνατόν τις μικρότερες απώλειες. Να προσέχουμε, τα λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες όταν το ακόμη ήταν πολύ μικρό όλο αυτό που ζούμε τώρα, θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Μπόρα είναι και θα περάσει. Αυτά. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί Γιώργος Αγόρας και εκπομπή Ζούγκλα. Μείνετε συντονισμένοι. Από μένα, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.